Καλησπέρα σας. Είναι οι αντιθέσεις στο τέλος μιας εβδομάδας που έχει σηματοδοτήσει αρκετά γεγονότα τόσο σε επίπεδο Κρήτης, όσο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και παγκόσμια. Η απόψινή εκπομπή φιλοξενεί έναν κορυφαίο Έλληνα, κριτικό επιστήμονα, στη ρίζα, έναν άνθρωπο όμως που λειτουργεί με μια παγκόσμια εμβέλεια και ταυτοχρόνως προσπαθεί να στείλει το δικό του μήνυμα ακόμη και για τις αλλαγές πάνω στον πλανήτη που με βίαιο τρόπο η ανθρωπότητα ή για την ακρίβεια τα συμφέροντα επί της ανθρωπότητας πολλές φορές τον μετατρέπουν σε κολαστήριο. Κυρίως όμως προσπαθεί να αναζητήσει το πώς παντρεύεται και αν παντρεύεται η σύγχρονη επιστήμη με την αρχαία φιλοσοφία και αν μπορούμε να δώσουμε μέσα από τη διαρκή αναζήτηση ως το επίμονο της περιέργειας απαντήσεις. Κοντά μας απόψε είναι ο κύριος Μινάς Καφάτος, καθηγητής στην έδρα υπολογιστικής φυσικής Fletcher Jones στο Πανεπιστήμιο Chapman. Αν αρχίσω να παριθμώ και τις άλλες του ιδιότητες, φοβούμαι ότι η εκπομπή θα τελειώσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πείτε μου, θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καφάτο, αν νιώθετε κάθε φορά που επιστρέφετε στην Κρήτη ότι αναβαπτίζεστε σε ένα αρχετυπικό αυτού του κόσμου που είναι υπερβολικό και στη χαρά και στη λύπη, αλλά είναι αποφασιστικό. Η Κρήτη πάντοτε αρχίζει τα δύο και κάθε φορά που γυρνάω στην Κρήτη λέω «Α, είμαι πάλι εδώ στο σπίτι μου». Μπορώ να σας πω ότι δεν έφυγα ποτέ από την Κρήτη, παρόλο που λείπω τώρα πάνω από 40 χρόνια. Δεν έχω φύγει ποτέ από την Κρήτη. Την κρατάμε μέσα μας, ας πούμε. Ένας άνθρωπος που έχει δει τα πάντα, που διακονεί την επιστήμη, που συζητά με όρους κβαντομηχανικής, που λατρεύει την αστροφυσική. Αλήθεια, τα άστρα είναι πιο παρατηρήσιμα από την Κρήτη ή πιο παρατηρήσιμα από την Καλιφόρνια, για παράδειγμα? Τα άστρα είναι πολύ παρατηρήσιμα, γιατί απλώς τα βλέπουμε από οποιοδήποτε μέρος της γης, ας πούμε. Δεν χρειάζεται απλώς, βέβαια, να είναι κάποιο σκοτάδι. Το ερώτημα που κάνετε, αυτός που έχει δει τα πάντα, δεν έχω δει τα πάντα, δεν τα έχω δει όλα. Έχω δει ένα πολύ μικρό μέρος του σύμπαντος, όπως και εσείς. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουμε ένα μικρό μέρος του σύμπαντος. Αλλά ναι, η Κρήτη ειδικά είναι, νομίζω, ένα σημαντικό και μοναδικό μέρος στον κόσμο. Λόγω της ενέργειάς της, της παράδοσής της, τους ανθρώπους που έχει, τον ορισμό της, τα ωραία της φρούτα, τα ωραία της ταπεία, τη θάλασσα, τα βουνά, είναι μοναδικό μέρος. Τι είναι αυτό, έχετε μία απάντηση μετά από τόσα χρόνια εκτός Κρήτης, διαπρέπετε στο εξωτερικό? Έχετε μία απάντηση, τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να διαπρέπουν, αλλά όχι στον τόπο τους? Που κάνει τους Έλληνες να αναγνωρίζονται, αλλά όχι στον τόπο τους? Που κάνει τους Έλληνες να είναι υπόδειγμα ευελιξίας, ευστροφίας και διαρκούς αναζήτησης, αλλά όχι στον τόπο τους? Και πολύ περισσότερο σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, που γενιές Ελλήνων φεύγουν εκτός χώρας. Να πάρουμε το τελευταίο σημείο που είπατε, που φεύγουν γενιές. Αυτό βέβαια γινόταν πάντοτε. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 50 χρόνια υπήρχε μια, ειδικά και από την Κρήτη, ας πούμε, μια μεγάλη ροή, τέλος πάντων, που πήγανε στη Βόρεια Ευρώπη, Γερμανία, Βέλγιο κλπ. Μετανάστευση. Βέβαια, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα υπήρχε μεγάλη μετανάστευση, νομίζω 40%-30% από ορισμένα μέρη φύγανε για την Αμερική. Και συνεχίζεται αυτή η υπόθεση, εδώ που τα λέμε, από αρχαιότητα. Δηλαδή, η μεγάλη Ελλάδα ποια ήταν? Ήταν η Σικελία και νότιος, έτσι, η Ιταλία, η οποία απικίστηκε από Έλληνες. Αυτό εξακολουθεί και υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 2.000 χρόνια. Θα μου πείτε, τώρα γιατί φεύγουμε από την Ελλάδα? Έχουν αλλάξει όροι, έτσι? Έχουν αλλάξει όροι. Και ειδικά γιατί φεύγουμε από την Κρήτη, ας πούμε. Κανένας δεν θέλει να φεύγει από τον τόπο του. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Κανένας δεν θέλει να φεύγει. Αλλά φεύγουμε διότι οι συνθήκες εξωτερικές είναι στενές, δεν επιτρέπουν ορισμένα πράγματα και τώρα, βέβαια, όπως είναι η κατάσταση, έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Αλλάζει ο Έλληνας στο εξωτερικό? Ο Έλληνας νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Αυτό το ερώτημα που κάνατε στην αρχή είναι και εμένα με απασχολεί πολύ καιρό και δεν το απάντησα διότι δεν έχω απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Νομίζω ότι άμα και γυρίσουμε πίσω και με αρχαιότητα, έτσι,
βλέπουμε τον τρόπο, τέλος πάντων, που Έλληνες γυρίσαν εναντίον Ελλήνων, έτσι. Ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι οι πιο δυνατοί εχθροί του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν Έλληνες. Δηλαδή, όταν πέρασε το Ιωνικό ποταμό και να πολεμήσει τους Πέρσες, αυτοί που ήταν οι πιο δυνατοί του εχθροί ήταν Έλληνες της Ιωνίας. Λοιπόν, τι κάνει τον Έλληνα να γυρνάει εναντίον του Έλληνα? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι διαφορετικοί από τους Έλληνες του εξωτερικού. Βέβαια, στο εξωτερικό οι συνθήκες είναι διαφορετικές από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αυτό είναι που πρέπει να διακρίνουμε. Τώρα, όταν γυρνάνε οι Έλληνες εδώ, έτσι, βρίσκουν λίγο πολύ την κατάσταση που ξέρανε ή που θυμούνταν από μικρά παιδιά. Αλλά δεν είναι πια το Ηράκλειο, ας πούμε. Δεν είναι το Ηράκλειο που εγώ θυμόμουν πριν από 50 χρόνια, ας πούμε. Έτσι, έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, το σχολείο στο οποίο φοιτήσατε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το Λίδιο Κορέης δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό. Καλά, αυτό αλλάζουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι ο Έλληνας, γυρνάμε στο ίδιο σημείο, δεν νομίζω ότι ο Έλληνας αλλάζει πραγματικά, αλλά φαίνεται ότι όταν είναι σε μια διαφορετική κατάσταση στο εξωτερικό, που οι συνθήκες είναι κάπως πιο περιορισμένες, δηλαδή παραδείγματος χάρη το θέμα της φοροδιαφυγής, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στο εξωτερικό, έτσι. Λοιπόν, άρα και εκεί γίνεται, αλλά λίγο πολύ ξέρεις ότι αν κάνεις, θα υποστείς Συνέπειες και μπορεί να μπει σε φυλακή μέχρι αυτό το σημείο. Να μπει σε φυλακή, όχι όμως να μην μπει σε φυλακή, έτσι. Λοιπόν, εφόσον οι συνθήκες αυτές είναι έτσι που είναι, οι άνθρωποι φέρονται με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος προσαρμόζεται στις εξωτερικές συνθήκες που υπάρχουν εκεί. Αν οι εξωτερικές συνθήκες εδώ ήταν διαφορετικές, νομίζω ότι οι Έλληνες θα προχωρούσε και θα γινόταν. Άρα λέτε ότι έχει σχέση με τη δομή, με τη σύσταση των άλλων κρατών σαν οργάνωση και τι κάνει έναν λαό που φαίνεται ότι είναι εγγενετής, εντός εισαγωγικών, απίθαρχος, ευέλικτος, εύστροφος, ξαφνικά την ευστροφία και την ευελιξία να τη συντηρεί, να τη διατηρεί όταν πάει σε μια άλλη χώρα, το απίθαρχο δηλαδή, το ανυπότακτο σχεδόν να το χάνει. Ή δεν είναι έτσι, το διοχετεύει αλλού? Λοιπόν, το απίθαρχο ή το, τέλος πάντων, η μεγάλη διάνοια του Έλληνα είναι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Η απειθαρχία στο εξωτερικό σημαίνει ότι ο Έλληνας παίρνει, λαμβάνει ορισμένα μέτρα και προχωράει γρήγορα, διότι οι συνθήκες του επιτρέπουν να λέει: «Α, εντάξει, είσαι έξυπνος, είσαι παμπόνερος, είσαι απίθαρχος εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Προχωράς μπροστά». Εδώ όμως είναι όλοι το ίδιο. Οπότε ο ένας λίγο πολύ τρώει τον άλλο. Διότι εδώ είμαστε όλοι προχωρημένοι εντός εισαγωγικών και αναγκαζόμαστε να πατάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Άρα, παραλαμβάνω ότι το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Τώρα δεν θέλω να τα ρίξω όλα στο περιβάλλον, γιατί ότι φταίει το περιβάλλον, φταίει ο αέρας, ξέρω εγώ, φταίει ο ήλιος. Όχι, βέβαια, οπωσδήποτε όχι. Αλλά νομίζω ότι επειδή και η Ελλάδα είναι λίγο στενή χώρα, είναι μικρή χώρα, έχουμε και την ιστορία βέβαια του ότι περάσαμε τα 400 χρόνια, αλλά όχι και αυτά τα ρίχνουν πάλι στους Τούρκους να λέμε ότι φταίνουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, γίνεται αυτό το ιδίωμα τέλος πάντων του Έλληνα στην Ελλάδα. Που όλοι αναρωτιόμαστε και οι πρώτοι από εμάς οι Έλληνες λέμε: «Μα πώς είναι δυνατόν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι στην Κρήτη και στο εξωτερικό? Ποιος είναι διαφορετικός, ας πούμε, ο ένας άλλος?» Το ίδιο πράγμα. Γιατί φερόμαστε έτσι διαφορετικά? Ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε την αξιοκρατία. Αυτό είναι, νομίζω, μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε αξιοκρατία. Αξιοκρατία, δεν υπάρχει αξιοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μεν, αλλά δεν αμείβεται όπως θα αμειβόταν σε άλλα μέρη. Αυτό πιστεύετε ότι οθεί και πολύ κόσμο νέους ανθρώπους, ικανούς επιστήμονες να φεύγουν? Να φεύγουν. Θεωρείτε δηλαδή ότι λειτουργούν εδώ περισσότερο κυκλώματα στην Ελλάδα που εμποδίζουν αυτόν που είναι άξιος, άριστος, ικανός να προχωρήσει, τον οθούν να φυγεί? Δυστυχώς τα κυκλώματα που λέτε υπάρχουν και για να μην ρίχνουμε ο ένας την ευθύνη στο άλλο, να μην λέμε ότι αυτός θέλει και δεν φταίμε εμείς, τα κυκλώματα όλοι τα δεχόμαστε στην Ελλάδα. Λέμε, εντάξει, κύκλωμα είναι ένα κάτι. Βάζεις ένα μέσο, έτσι. Είναι γνωστό το μέσο, το κύκλωμα, έτσι. Όταν αυτό γίνεται μια κατάσταση και δεν είναι μια εξαίρεση, παντού υπάρχουν κυκλώματα. Μήπως στην Αμερική δεν υπάρχουν, μήπως στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κυκλώματα. Παντού υπάρχουν τα κυκλώματα. Είναι στο θέμα βαθμού. Καταλάβατε. Σε πόσο βαθμό, ας πούμε, αυτό το κύκλωμα γίνεται ο κανόνας. Mm-hmm. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ο κανόνας. Οπότε με αυτή την περίπτωση, η αξιοκρατία λαμβάνει δεύτερη
κατηγορία. Γίνεται τρίτη κατηγορία, όχι πρώτη κατηγορία. Πριν από ένα διάστημα, φιλοξενούσαμε εδώ στο στούντιο έναν γνωστό σας και καλό σας φίλο, τον κύριο Δανέζη. Ξεκινήσαμε με το αφήγημα του σπηλαίου. Ναι. Εκείνος, Πλάτωνας, εκείνος μας είχε πει ότι θα προτιμούσε να μην έβγαινε από το σπήλαιο εάν δεν έλυνε και τους άλλους συντρόφους του να συναποφασίσουν. Γιατί φεύγοντας ο ένας έξω από το σπήλαιο και επιστρέφοντας μετά, λογικό είναι ότι οι υπόλοιποι θα τον σκότωναν. Και μόνο που θα τους εξηγούσε ότι ο κόσμος τους δεν είναι σκιές, είναι ένας άλλος κόσμος. Όπως σκοτώσανε πολλούς. Όπως σκοτώσανε πολλούς. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή έχετε την αίσθηση ότι εδώ είναι κάτι άλλο? Είναι πιο αλληγορικό η περιγραφή του μύθου του σπηλαίου? Θέλω να πω, ο καθένας λυτρώνεται τελικώς με επώδυνο τρόπο, αλλά είναι πιο προσωπική υπόθεση. Εάν εγώ μου λύσουν τις αλυσίδες, το βιώνω διαφορετικά από το να λύσω τις δικές σας. Διαφωνείτε? Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Κοιτάξτε, το να λύσουμε τα προβλήματα της ανθρωπότητας πρώτα εξωτερικά είναι το όνειρο όλων των πολιτικών και όλων των κινημάτων κλπ. Δεν είναι ακριβώς το δικό μου το μήνυμα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, συμφωνώ πολλά με τον Μάνο τον Δανέζη, αλλά εκεί θα έλεγα και εγώ ότι θα συμφωνούσα περισσότερο μαζί σας ότι να λύσουμε πρώτα το δικό μας το θέμα, όχι με τον εγωισμό, αλλά να δούμε. Ξέρουμε, ο Σωκράτης που έλεγε γνώθεις αυτόν. Αν δεν το ξέρουμε, τότε πώς θα γλιτώσουμε τους υπόλοιπους? Άσε να λύσουμε, να δούμε ποιοι είμαστε εμείς και μετά προχωράμε. Το μήνυμά μου είναι αυτό. Ξέρεις ποιος είσαι? Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, τότε τι κάνεις? Και γι' αυτό όλα τα πολιτικά κινήματα και όλα τα κοινωνικά κινήματα, τώρα βάζω τα λέω λίγο χοντρικά λιγάκι, έτσι. Δεν λέω ότι όλα φταίνε, αλλά σε μεγάλο βαθμό που μας έχουν πάει σήμερα. Mm-hmm. Μας έχουν φέρει λίγο πολύ κοντά στον κρεμνό, έτσι. Αυτό πιστεύετε, ότι η ανθρωπότητα σήμερα είναι κοντά στον κρεμνό? Είναι κοντά στον κρεμνό. Ναι. Και εγώ αντιτείνω και οι άνθρωποι που διακονούν την επιστήμη. Ναι. Σε μια εποχή έκρηξης τεχνολογίας. Ναι. Τι ρόλο παίζουν? Βοήθησαν την ανθρωπότητα ή λειτουργήσαν για λογαριασμό αγορών, φαντς, συμφερόντων, εμπορευματοποίησης, κοιτώντας μόνο να είναι ο καθένας καλός στην επιστήμη του? Αλλά από εκεί και πέρα, μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται με την ανθρωπότητα. Αυτό είναι λίγο πολύ, θα το πούμε λίγο χοντρά έτσι. Στο μεγάλο βαθμό είναι αυτό που λέτε τώρα. Αλλά δεν ήταν έτσι στην αρχή. Δηλαδή, ας πάρουμε την εποχή της κουβαντομηχανικής. Που άρχισε η κουβαντομηχανική, 1910, 1900, άρχισε η επανάσταση τέλος πάντων της κουβαντομηχανικής με το Max Planck. 1910 με το Rutherford, 1915 Bohr, Heisenberg, μέχρι το 1925. 30 είχε γίνει αυτή η μεγάλη επανάσταση της σκέψης του ανθρώπου, η κουβαντομηχανική. Οι επιστήμονες τότε, άμα διαβάσεις τέλος πάντων τα γραπτά τους, ήταν και φιλόσοφοι. Δηλαδή, πραγματικά κοιτούσαν να βρούνε την αλήθεια. Με κεφάλαιο Α. Την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Τώρα αυτό που έχει γίνει στην τωρινή εποχή, επειδή η άμυλα είναι πολύ μεγάλη, τα χρήματα δυστυχώς όλο και λιγότερα για τους επιστήμονες και δυστυχώς ακόμα περισσότερο για τους νέους. Είναι πολύ δύσκολο ένας νέος επιστήμονας τώρα να προχωρήσει, διότι τα λεφτά κόβονται δυστυχώς και δεν πάνε εκεί που θα πρέπει να πάνε, πάνε αλλού. Και γίνεται λίγο πολύ αυτό που λέτε τώρα, αλλά αυτό δεν είναι νομίζω ο σκοπός της επιστήμης, ούτε είναι και η παράδοση της επιστήμης. Έχει γίνει απλώς, πήγε με ένα πάροδο τέλος πάντων που δεν έπρεπε να πάει. Εσείς βρίσκετε στην Αθήνα προσφάτως. Ναι. Μιλήσατε για την επιστήμη, τη συνειδητότητα και τον άνθρωπο. Μάλιστα. Πώς η σύγχρονη επιστήμη συναντά την αρχαία φιλοσοφία. Βρίσκετε ότι η σύγχρονη επιστήμη συναντά την αρχαία φιλοσοφία ή είναι μια ευχή που εκφράζει ο ίδιος ο Μινάς Καφάτος? Οπωσδήποτε είναι μια ευχή. Αρχίζω από εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι ευχή η οποία δεν είναι τόσο μακριά, δεν είναι δηλαδή όνειρο πατηλό που λέμε. Δεν είναι μακρύ όνειρο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά πραγματικά να είναι αυτός ο διάλογος, ο σοβαρός διάλογος μεταξύ πραγματικά καλώς στεκόμενων επιστημόνων και φιλοσόφων. Και όταν λέω φιλόσοφοι, εννοώ με την πιο γενική, την ανθρωπιστική τέλος πάντων έννοια. Mm-hmm. Βάζω μέσα και τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, ο διάλογος μεταξύ των δύο αυτών πόλων, οι οποίοι τελικά οι δύο πόλοι δεν είναι τόσο διαφορετικοί, είναι απλώς ενώνονται σαν τον κύκλο, ενώνονται, διότι στην ουσία είναι η φιλοσοφία της επιστήμης. Ας πούμε, η επιστήμη
στην εποχή του Νεύτωνα, τη λέγανε επιστήμη της natural philosophy, δηλαδή επιστήμη της φύσης. Έτσι, επιστήμη της φύσης. Αυτό νομίζω ότι είναι ο σωστός όρος. Η επιστήμη, η φιλοσοφία της φύσης. Επιστήμη, η λέξη ίδια, σημαίνει λίγο πολύ φιλοσοφία και τότε ο όρος ήταν φιλοσοφία της φύσης. Φιλοσοφία της φύσης. Τώρα τι λέμε επιστήμη. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, καταλάβατε. Και δύο πλευρές, και η φιλοσοφία και η επιστήμη, προσπαθεί να βρει την αλήθεια. Μήπως η αρχαία καλούμενη φιλοσοφία, ναι, είχε πιο ενοποιητικό χαρακτήρα, θέλω να πω, και οι επιστήμες ήταν ενταγμένες, ο φιλόσοφος ήταν επιστήμονας και ο επιστήμονας ήταν φιλόσοφος, ενώ πια στην βιομηχανική επανάσταση και μετά, τώρα έχουμε μεταβιομηχανικές κοινωνίες, έχουμε μια σχάση, έχει αποκοπεί. Άλλο δηλαδή τα τεχνολογικά επιτεύγματα που μπορεί να είναι αδιάφορο και άλλο η φιλοσοφία. Και θέλω να μου πείτε, εσείς οι επιστήμονες και είστε ένας επιστήμονας σε αυτό που λέμε εχμή, έτσι, πρωτοπορία δηλαδή. Ναι, ναι. Μήπως έχετε μετατρέψει, όχι εσείς προσωπικά, τις κοινωνίες των ανθρώπων σε πράγματα? Αυτός είναι ο κίνδυνος. Η επιστήμη άμα γίνει χωρίς το παράγοντα άνθρωπο, τότε γίνεται, είναι μια, απλώς μια τεχνοκρατική κατάσταση, η οποία καταλήγει εκεί που λέτε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν από την εποχή που έγινε η επανάσταση, τέλος πάντων, η πρόοδος, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, έτσι. Διότι αυτό, αν το πάρουμε έτσι, άρχισε από την εποχή του Νεύτωνα. Αλλά ο Νεύτωνας ο ίδιος ήταν και φιλόσοφος. Παραλαμβάνω, έλεγε τον εαυτό του ότι είναι φιλόσοφος της φύσης, έτσι. Σήμερα? Ο Αϊνστάιν, ο Μπορ, ο Χάιζενμπεργκ, όλοι αυτοί είναι φιλόσοφοι της φύσης, λίγο πολύ. Έστω και αν τους λέμε επιστήμονες. Καταλάβατε. Τι έχει γίνει τώρα τελευταία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς. Έγιναν τα πράγματα, ξεχωρίσανε. Διότι έχουμε τώρα αυτές τις μεγάλες άμυλες και να προχωράμε σε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μας φέρουν την αυτοκαταστροφή. Έχετε μια εξήγηση πώς γίνεται να έχεις έκρηξη της τεχνολογίας, έκρηξη των επιστημών, έκρηξη των ανακαλύψεων. Οι επιστήμονες, ακόμη και στο χώρο σας, στην αστροφυσική, διαρκώς ανακαλύπτουν, ναι, εξωπλανήτες, ναι, ναι, ηλιακά, ναι, συστήματα. Το λένε και πιο θαρετά κάποιοι ότι μπορεί να βρούμε εξωγενή ζωή, όχι όπως τη φανταζόμαστε, αλλά τέλος πάντων κάτι. Πώς γίνεται την ώρα που συμβαίνουν αυτά, η ανθρωπότητα παγκόσμια, είτε από τη μία πλευρά του Ατλαντικού της ΗΠΑ, είτε από την άλλη, να δίνει μια εικόνα ότι επιστρέφει ο άνθρωπος προς άνθρωπο σε μια εποχή άγριας βαρβαρότητας. Θα έλεγα και προβιομηχανικής βαρβαρότητας. Περίπου να θυμίζει μεσαίωνα. Ή δεν είναι έτσι? Σε κάποιο στάδιο, σε κάποιο επίπεδο είναι, αλλά δεν θα έπαιρνα τόσο... Δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί, όπως το πάτε. Διότι από την άλλη πλευρά υπάρχει γενική αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα, παρόλο που δεν ακολουθείται αυτό, έτσι, στην ουσία πολλές φορές, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει, ας πούμε, ο κανόνας, έτσι, λίγο πολύ όλα τα έθνη, λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή του. Πρέπει να έχει ορισμένα minimum, έτσι, ελάχιστα δικαιώματα. Τα ελάχιστα δικαιώματα πρέπει να τα έχει. Αυτό το αποδέχονται όλες οι κοινωνίες, άλλο αν στην ουσία δεν εφαρμόζεται. Άλλο τι λέμε και το άλλο τι κάνουμε. Πάντως αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ούτε αυτό καν υπήρχε. Ας πούμε την εποχή του Βασιλιά, δεν ξέρω εγώ, δεν ήταν ότι ο μέσος πολίτης είχε τα ίδια δικαιώματα με τον Βασιλιά, οπωσδήποτε δεν τα είχε. Δεν είχε καν δικαιώματα. Δεν είχε καν δικαιώματα. Αν πάμε στο μεσαίο, δεν είχε καν δικαιώματα. Τώρα αυτά τα δεχόμαστε ότι υπάρχουν. Το θέμα είναι γιατί στην ουσία, ενώ είναι έτσι αυτή η φιλοσοφία και προχωρημένη κοινωνική φιλοσοφία τέλος πάντων των πραγμάτων, δεν πάει μπροστά. Διότι υπάρχουν τα συμφέροντα. Δυστυχώς τα συμφέροντα των ανθρώπων είναι το εγώ και τα συμφέροντα. Η υπέρμετρη αλαζονία του ανθρώπου, ότι μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να ξέρει το παν, το σύμπαν, ενώ στην ουσία ξέρουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι του σύμπαντος. Και μετά μπαίνει το εγώ να πολεμάμε ένα στον άλλο. Και βλέπουμε τις θρησκείες να πολεμάει μία θρησκεία την άλλη, το ένα πολιτικό σύστημα να πολεμάει το άλλο πολιτικό σύστημα. Θα μου πείτε, αυτό δεν γινόταν πάντοτε? Ναι, γινόταν πάντοτε, σαφέστατα. Αλλά τώρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, επειδή υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα.
Και επειδή είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό εξαπλωμένα, και αυτά που βλέπουμε τώρα γίνονται στην Ευρώπη, στην νότιο, στη θάλασσα νότιας Κίνας κλπ. Στην βόρεια πλευρά της, του Ειρηνικού ωκεανού, μεταξύ Νοτιού Κορέας, Βορείου Κορέας κλπ. Υπάρχουν αυτές οι Παλαιστίνη και Ισραήλ, έτσι, Τουρκία, Συρία κλπ. Ελλάδα, Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία. Αν τα πάρετε οποιαδήποτε από αυτά τα κομμάτια της γης, μπορεί να αρχίσει ένας πόλεμος από τα οποιαδήποτε αυτά μέρη και να γυρίσει σε πυρηνικό πόλεμο. Τη στιγμή που θα γυρίσει σε πυρηνικό πόλεμο, μιλάμε για την καταστροφή του ανθρωπίνου γένους. Μιλάμε. Δεν μη υπάρχει. Αναστρέψιμο. Δεν αναστρέφεται. Δηλαδή θα επιζήσει το 10% της ανθρωπότητας. Και αν. Και αν. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Περνάει γρήγορα ο χρόνος μαζί σας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με τον κύριο Μινά Καφάτο. Επειδή η διάλεξη που δώσατε στο Μέγαρο την περασμένη εβδομάδα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, λέω να την προχωρήσουμε λίγο απόψε, αλλά θα πάω διαφορετικά. Εντάξει. Διάβασα μία συνέντευξή σας. Στην ουσία στη συνέντευξη αυτή, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, απαντούσατε σε ένα φημισμένο Άγγλο φυσικό, τον Στίβεν Χόκινγκ. Λέτε κάπου εσείς, επιστήμη και θρησκεία έχουν ένα κοινό σημείο. Την αγάπη και τη συμπόνια για τον κόσμο. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον συνάνθρωπό μας και τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Να αφήσουμε κάτι πίσω μας ως θετική προσφορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όπως λέει ο ποιητής, να σηκώσουμε τον ήλιο λίγο ψηλότερα. Ερώτηση. Ένας άνθρωπος που έχει αρχή του, το πίστευε και μία ερεύνα, πιστεύει ότι η επιστήμη και η θρησκεία έχουν κοινό σημείο? Κοιτάξτε, το πίστευε και μία ερεύνα δεν είναι ακριβώς έτσι που ακούγεται. Το έχουμε και αυτό, το έχουν πάρει λάθος. Το έχουν παραποιήσει. Το έχουν παραποιήσει. Πίστευε σημαίνει ότι έχει πεποίθηση ότι υπάρχει αλήθεια. Έτσι. Μπορεί να το πάρει και έτσι. Άρα ο επιστήμονας όταν ερευνάει έχει την πίστη, έχει την πεποίθηση, έχει την πίστη ότι υπάρχει μία αλήθεια. Με κεφαλαίο Α. Δηλαδή υπάρχει το σύμπαν. Είναι κατανοητέο, μπορούμε να το κατανοήσουμε. Άσε που οποιοδήποτε άνθρωπο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ή οποιοδήποτε γενιά ανθρώπων δεν μπορεί, αλλά στο μέλλον, στο απότερο μέλλον, στο απότερο μέλλον, θα μπορέσουμε να το κατανοήσουμε το σύμπαν, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Άρα αυτό είναι το πίστευε. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω τυφλά. Έτσι. Το ερεύνα. Γιατί, μήπως και στη θρησκεία δεν ερευνούμε? Και στη θρησκεία ερευνούμε. Άρα θεωρείτε εσείς ότι είναι στην ουσία η παραποίηση της χρήσης του πίστευε και μη ερεύνα. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Εγώ πιστεύω ότι η θρησκεία, ή ας το πούμε ο πνευματισμός και η επιστήμη έχουν πολύ περισσότερα κοινά, αλλά ορισμένοι που θορυβώδεις, και μάλιστα τώρα ορισμένοι από αυτούς λέγονται όπως ο Dawkins, έτσι. Θορυβώδεις άθεοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι άθεοι. Εντάξει, άμα είναι άθεος, είσαι άθεος, οτιδήποτε. Σημαίνει όμως ότι και αυτοί έχουν μία πίστη. Έχουν μία πίστη ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η πίστη τους. Λοιπόν, αυτοί που φωνάζουν οι άθεοι, στην ουσία, γιατί φωνάζουν? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Υπάρχει διάλογος. Άμα υπάρχει διάλογος, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κάπου τη μέση. Έτσι. Αν δεν υπάρχει διάλογο, τότε φωνάζουμε απλώς ο ένας τον άλλο. Άρα δεν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι η επιστήμη αντιμάχεται τη θρησκεία? Όχι. Και αντίστροφα. Λέτε ότι μπορεί να υπάρχει κοινός δρόμος? Κατά κανένα τρόπο όχι. Και μάλιστα να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς εκεί στο Λος Άντζελες που είμαστε, έχω μια πολύ στενή και καλή σχέση με ένα Ορθόδοξο ιερέα, ο οποίος είναι μάλιστα στο καθεντρικό του Λος Άντζελες, Ορθόδοξος Έλληνας, και κάναμε μαζί ομιλίες για την επιστήμη και την ορθοδοξία. Υπάρχει τέμνουσα επιστήμης και ορθοδοξίας? Βέβαια, σαφέστατα. Υπάρχει. Πάρα πολύ. Ας πάρουμε την τριάδα. Η τριάς. Για πείτε το λίγο αυτό, παρακαλώ. Η τριάς, επίσης, στην επιστήμη είναι, όπως εξηγώ στην ομιλία μου, η τριάς, τα τρία πράγματα. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, βέβαια, αλλά μιλάμε για τον αριθμό τρία, έτσι. Για την τριά. Λοιπόν, αρχίζει ο διάλογος, λέμε, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει κάτι πιο βαθύ πίσω από την τριάδα? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ.
ας πούμε, η τριάδα είναι μία ενότητα, έτσι. Το τρία βασικά είναι ένα. Και στην επιστήμη, αυτές οι τρεις αρχές τις οποίες λέμε, στην ουσία είναι μία αρχή. Άρα αρχίζει ο διάλογος. Το ενιαίο, το διάσπαστο και ο διάλογος. Ακριβώς. Δεν συμμερίζεστε λοιπόν ακραίες απόψεις. Ο Στίβεν Χόκινγκ ισχυρίζεται ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και λέει μάλιστα ότι ο κόσμος μας δεν χρειάζεται κανέναν Θεό για να ζήσει. Συμπληρώνει ότι είναι αδιανόητο πριν ξεκινήσει κάποιος το πρωί για τη δουλειά να ζητά πρώτα την ευλογία του Θεού. Εσείς λέτε ότι ο Χόκινγκ μας οδηγεί σε ένα ταξίδι στην άκρη του τίποτα. Και αν αυτό το τίποτα τροφοδοτεί την ανθρώπινη επιθυμία να ζητεί κάποιος νόημα στη ζωή του. Εσείς το λέτε αυτό. Αυτή είναι ακριβώς η απάντησή σας. Ακριβώς. Για προχωρήστε το λίγο σκέψη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, να πούμε την παρένθεση ότι ο Χόκινγκ αυτό που λέει, που έλεγε τότε πριν από 2 χρόνια, δεν το έλεγε παλιότερα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Ναι, δεν το έλεγε παλιότερα. Παλιότερα μιλούσε για τον Θεό. Λοιπόν, τι άλλαξε. Δεν ξέρω, να μας πει αυτό για ποιο λόγο άλλαξε. Έδωσε μία ομιλία με τον Larry King. Και ξέρετε, ο Χόκινγκ είναι μια καταπληκτική φυσιογνωμία. Απλώς δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει πάει σε ορισμένες έτσι κάθετες γραμμές. Απόψεις. Απόψεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, και σε αυτό το, που ζητώ, ξέρετε, το σώμα το σούμε δεν είναι εύκολο για κουνηθεί κλπ. Είπε σε ένα σημείο ότι λέει με το μυαλό μου, λέει, φτάνω στο τέρμα του σύμπαντος. Και λέω, ναι, μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Άρα δηλαδή το μυαλό σου δεν είναι κλειστό από το σώμα. Τότε γιατί μας λες ότι το Θείο δεν υπάρχει. Τι ακριβώς λες, τι πας να πεις εκεί πέρα. Αυτά που λένε, ας πούμε, ορισμένοι αυτοί, όπως είπαμε οι άθεοι, οι δυναμικά άθεοι, τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχει Θεός, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, πολιτικός λόγος, δεν ξέρω, κοινωνικός λόγος, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος από πίσω. Να πουλήσουν βιβλία, οτιδήποτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό δικό του θέμα. Αλλά στην ουσία, άμα το πάρει έτσι και το ψάξει λιγάκι, ο διάλογος μεταξύ επιστήμης και πνεύματος, ή ας πούμε της φύσης και του πνεύματος, είναι δυνατόν αυτά να είναι εντελώς αντίστροφα, αφού η φύση και το πνεύμα είναι μαζί-μαζί. Το φυσικό σώμα και ο άνθρωπος, ο νους είναι μαζί-μαζί. Ξέρετε, ο φίλος σας, ο κύριος Νανέζης, λέει ότι όλα είναι Matrix. Στην ουσία. Ναι, τέλος πάντων. Δεν συμφωνείτε. Τι θα πει το Matrix. Τι θα μας πει, να μας πει ο Μάνος τι είναι το Matrix. Ο Μάνος λέει δηλαδή ότι στην ουσία όλα αυτά που ζούμε και η καθημερινότητα και η αντίληψη και έτσι δεν είναι τίποτα. Είναι εικονικά, δεν είναι. Καλά, αυτό θα συμφωνούσα ότι είναι πράγματι εικονικά. Αυτό θα το συμφωνούσα. Αλλά δεν θα πήγαινα στο βαθμό που ορισμένοι σπρώχνουν την ιδέα του Matrix ότι όλα είναι πληροφορική. Όχι, λέτε. Πόσο εικονικό είναι ο κόσμος. Συνειδικότητα, θα έλεγα εγώ. Πόσο εικονικό είναι ο κόσμος που ζούμε. Θέλω να πω, ένα ελάχιστο της αντίληψης που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι πραγματικό. Όλα είναι Matrix. Προφανώς δεν πιάνουμε όλα τα κύματα. Ωραία. Αλλά όλα είναι Matrix. Πιάνουμε ένα πολύ μικρό μέρος του φάσματος. Πολύ μικρό μέρος του φάσματος. Άρα οι αισθήσεις μας δεν είναι αυτές που μας δίνουν την πραγματική αλήθεια. Οι αισθήσεις μας έχουν να κάνει με το είδος που λέγεται Homo sapiens sapiens, ο άνθρωπος, ο μοντέρνος άνθρωπος. Οι αισθήσεις αυτές έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με το φυσικό σώμα. Είναι λοιπόν παράλογο, νομίζω, να πιστεύουμε ότι μπορούμε μόνο με τις αισθήσεις, μόνο με τις αισθήσεις, να πιάσουμε το σύμπαν ή να πιάσουμε το θείο. Όχι. Σαφέστατα όχι. Αλλά την άλλη πλευρά. Χρειάζεται και κάτι άλλο, λέτε λοιπόν. Ναι, αλλά την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις πετάξουμε και εντελώς έξω. Γι' αυτό λέω ότι η πρώτη αρχή από την τριάδα των τριών αρχών είναι η συμπληρωματικότητα. Για να έρθω σε αυτό που λέτε, να κλείσω το κεφάλαιο που ανοίξαμε προηγουμένως και επικαλούμε τον άνθρωπο που λατρεύει την αστροφυσική. Ναι. Ναι. Γιατί ο Χόκινγκ τώρα τελευταία, πάλι τον ίδιο επικαλούμε, κατά καιρούς μας προειδοποιεί ότι προσοχή και εξωγήινοι υπάρχουν και είναι θυμωμένοι και θα μας αντιμετωπίσουν. Το κάνει για κάποιο λόγο? Ξέρετε κάτι εσείς οι επιστήμονες που σιγά σιγά προσπαθείτε να το περάσετε στο δημόσιο διάλογο για να μην πάθουμε σόκο στις κοινωνίες, ή όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει τίποτα και είναι υποθέσεις? Ειλικρινά δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε. Δεν το πιστεύω εγώ, ας πούμε. Οι εξωγήινοι οπωσδήποτε υπάρχουν. Κοιτάξτε, να το πάρουμε από θέματα εντελώς, να το βάλουμε στο τραπέζι, ας πούμε, πιθανότητων.
Το ξέρετε πόσοι πλανήτες είναι στο σύμπαν, το ορατό σύμπαν. Ένας, ένα, με 22 μηδενικά. Δηλαδή μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια πλανήτες. Σαν τη Γη. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες? Μα βέβαια όχι. Οπωσδήποτε υπάρχει. Οπωσδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα, το ποιοι είναι αυτοί, θέλουν να μας κατακτήσουν ή προσθέσετε και λοιπά, λοιπά. Γιατί το προσδιορίζετε με μια βεβαιότητα, ενώ από στηρίζεστε... Από πιθανότητα. Ναι, ενώ στηρίζεστε την πιθανότητα. Να το αντιστρέψω. Ναι. Αν αυτό που εμείς ορίζουμε ως ζωή είναι στην ουσία βακτήριο, βακτηρίδιο, δηλαδή δεν είναι ζωή. Εμείς το έχουμε ορίσει ως κοινή συμφωνία η κοινωνία των ανθρώπων ότι αυτό είναι ζωή. Αλλά αν μπορούσε να υπάρχει ένας παρατηρητής, μας έλεγε ότι αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη Γη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τα βακτηρίδια του που ενδεχομένως τον κατατρώγουν κιόλας, με πρώτο και καλύτερο τον άνθρωπο. Καλά, είμαστε βακτηρίδια, ναι. Σαφέστατα, αυτό δεν υπάρχει. Εγώ όταν λέω ζωή δεν εννοώ κάτι διαφορετικό. Από τα κύτταρα που είμαι στο ανθρώπινο σώμα, το 10% είναι ανθρώπινα κύτταρα, το 90% δεν είναι ανθρώπινα κύτταρα. Έχουμε 103 εκατομμύρια κύτταρα, των οποίων τα 13 εκατομμύρια είναι ανθρώπινα κύτταρα. Τα υπόλοιπα δεν είναι ανθρώπινα κύτταρα. Αλλά? Είναι βάκυλοι, είναι όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που έχουμε μέσα στα άντερά μας και λοιπά. Είναι κύτταρα, ζουν μαζί μας. Άρα λέτε. Αλλά δεν είναι ανθρώπινα. Άρα μου λέτε λοιπόν ότι με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων. Ναι. Είναι αδύνατον να μην υπάρχει αυτό, ας το ορίσουμε ζωή για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Κάποιο είδους ζωή. Οποιαδήποτε ζωή. Οποιαδήποτε ζωή. Δεν απαραίτητο να είναι η ανθρώπινη ζωή, και δεν θα είναι οπωσδήποτε η ζωή που θα υπάρχει, δεν θα είναι ακριβώς με τα στοιχεία τα ανθρώπινα, αλλά είναι αδύνατο να μην υπάρχει ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, πάω με αφορμή την πρόσφατη διάλεξή σας και βλέπω εδώ κοσμική σύνδεση. Λέτε εσείς, προήλθαμε από τα άστρα. Μπορείτε να το κάνετε πιο συγκεκριμένο? Θα μου πείτε ότι είμαστε όλοι αστρόσκονοι? Είμαστε από τα άστρα. Γεννηθήκαμε στα άστρα. Το εννοώ. Δηλαδή είναι όλα τα στοιχεία του ανθρώπου έχουν παραχθεί μέσα στο κέντρο αστέρων. Όλα. Εκτός από το υδρογόνο και το ήλιο. Όλα. Και τι σημαίνει η επίγνωση είναι η βασική πραγματικότητα, γιατί επιμένετε σε αυτό? Να κλείσουμε μόνο τον. Παρακαλώ, άστρο. Παρακαλώ, ναι, ναι. Ναι, γίνονται οι εκρήξεις των υπερκεφανοφανών, supernova, και εκπέγονται αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν παραχθεί στο κέντρο των μεγάλων αυτών των αστέρων. Και από αυτά γίνεται μετά η επόμενη γενιά και παραπόμενη γενιά. Επομένως, εμείς έχουμε έρθει από τα άστρα. Αλλά εγώ, όταν το έλεγα αυτό, ήμουν πολύ μικρός στην Κρήτη. Έβλεπα ένα στρογγυλό και έλεγα κάτι, εκεί είμαι πολύ κοντά. Ήταν ένα συνέστημα, ένα τέλος πάντων που είχα. Το οποίο μας οδηγεί στο επόμενο σας ερώτημα για τη συνειδητικότητα. Γέλατε. Δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε από τη συνειδητότητα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, και αυτό έκανε το μεγάλο βήμα η κυβερνομηχανική. Άνοιξε την πόρτα, αυτή την πόρτα, την οποία είχε κρατήσει κλειστή η φυσική, η κλασική φυσική. Δηλαδή, ο παρατηρητής δεν μπορεί να τον βγάλεις από αυτό που παρατηρεί. Θέλετε να το κάνετε λιγάκι... Ακούγεται απλοϊκό, απλό σχήμα, αλλά θέλετε να το κάνετε λιγάκι πιο περιγραφικό? Τι σημαίνει δηλαδή αυτό που περιγράφετε εσείς, ότι ο παρατηρητής δεν μπορεί να βγει από την παρατήρηση έξω? Τι σημαίνει, ότι είναι ένα αδιάσπαστο? Ναι, εκεί θα καταλήξουμε. Αλλά πριν φτάξουμε στο συμπέρασμα, να πάρουμε τα πειράματα της κβαντομηχανικής, έτσι. Το λεγόμενο πρόβλημα της παρατήρησης, λέγεται αυτό, το γνωστό πρόβλημα της παρατήρησης. Ένα ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει με συγκεκριμένες έννοιες ή με ιδιότητες ή οτιδήποτε. Μπορεί να μην έχει καν χρώμα ή οτιδήποτε. Το ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει παρά μόνο στα μία έννοια μέχρι να γίνει η παρατήρηση. Τότε λαμβάνει σάρκα και οστά, ας το πούμε έτσι. Η παρατήρηση το κάνει το ηλεκτρόνιο να γίνεται μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν υπάρχει μέχρι να γίνει παρατήρηση. Άρα, ο κόσμος αυτός, ο δικός μας, δεν είναι εξωτερικός. Μοιάζει να είναι εξωτερικός, γιατί αυτό μας λένε οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις λένε ότι αυτό το ποτήρι είναι απ' έξω.
Πού είναι όμως αυτό το ποτήρι? Πού είναι? Στην ουσία είναι μέσα. Έτσι. Άρα λέτε ότι ουσιαστικά εδώ η παρατήρηση μας οδηγεί στην εμπειρία. Στην εμπειρία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά την εμπειρία. Και αν το αυτό λέει και με τη μηχανική. Αλλά πάρουμε τώρα το καθημερινό άνθρωπο. Ναι, ναι. Δικιά μας εμπειρίας. Μπορείτε εσείς να δείτε τον εαυτό σας έξω από την εμπειρία σας? Τι σημαίνει οποιασδήποτε εμπειρία? Ποιος είναι ο Γιώργος Σαχίνης χωρίς την εμπειρία? Θα πεις, ωραία, εγώ θα κοιμηθώ το βράδυ, δεν, τι γίνεται τότε? Ακόμα και στον ύπνο, όταν έχετε όνειρα, βλέπετε τον εαυτό σας ή βλέπετε κάτι παράξενα πράγματα. Δεν είναι οπωσδήποτε η πραγματικότητα που βλέπετε με ανοιχτά τα μάτια, έτσι. Κλειστά τα μάτια όλα μας βλέπετε. Πρώτα απ' όλα αυτό. Με κλειστά μάτια βλέπουμε. Αυτό δεν είναι παράδοξο? Για πείτε μου όμως κάτι και να επιχειρήσω να σας παγιδεύσω εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε αυτό που βλέπουμε εμείς για μας ή είμαστε αυτό που βλέπουν οι άλλοι για μας και αντανακλά πάνω μας? Τι ακριβώς είμαστε? Εκεί μπαίνει πάλι η πρώτη αρχή στην πνευματικότητα. Είμαστε και τα δύο. Και τα δύο. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο. Και εκεί που το πρόβλημα δημιουργείται είναι ότι ο ανθρώπινος νους, ο οποίος έχει φτιαχτεί για τον οποιοδήποτε λόγο, να βλέπει άσπρο ή μαύρο, έτσι, και όλα τα προβλήματα, ας το πάρουμε και τα πολιτικά και τα γενικά του ανθρώπου, καταλήγουν εκεί, βλέπω, εγώ το βλέπω μαύρο, εσύ το βλέπεις άσπρο, άρα έτσι είναι, εγώ το βλέπω, εσύ έχεις άδικο. Αλλά αν το πούμε ότι είναι συμπληρωματικά, δεν είναι και τα δύο ακριβώς στην ίδια στιγμή μαύρο και άσπρο, αλλά το μαύρο σημαίνει ότι υπάρχει το άσπρο. Το άσπρο σημαίνει ότι υπάρχει το μαύρο. Αυτή είναι η αρχή. Άρα είμαι ό,τι θεωρώ εγώ σε εμπειρία ότι είμαι, αλλά ταυτοχρόνως είμαι και αυτό που αντανακλούν οι άλλοι. Οι άλλοι για και, μένα. Και υπάρχει αυτός ο διάλογος, ο συνεχής διάλογος. Γι' αυτό ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Γι' αυτό ήταν βασικά και η φιλοσοφία του Σοκράτη, έτσι. Ο Σοκράτης δεν είπε την αλήθεια, είπε να βρούμε την αλήθεια με τον διάλογο. Έτσι. Αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας. Πάω στη δεύτερη διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στις αντιθέσεις. Συνομιλούμε με τον κριτικό επιστήμονα, τον κύριο Καφάτο, ο οποίος είναι και καθηγητής στην έδρα υπολογιστικής, να το υπενθυμίσω, φυσικής, Fletcher Jones, στο Πανεπιστήμιο Chapman. Έχω μπροστά μου ένα δικό σας σκαρίφημα. Λέτε, η πραγματικότητα είναι φυσική, μία παραδοχή. Η πραγματικότητα είναι εξωτερική, μία δεύτερη παραδοχή. Η πραγματικότητα περιγράφεται από την κλασική φυσική. Και οι τρεις αυτές δηλώσεις είναι λανθασμένες. Γιατί? Γιατί. Ό,τι είναι πραγματικό δεν είναι φυσικό. Κοιτάξτε, να πάρουμε τη φυσική, τη κλασική φυσική. Η κλασική φυσική είναι ένα όριο της κβαντομηχανικής. Περιορισμένο όριο. Άρα, αυτά που λέει η κλασική φυσική πάνε μέχρι ενός σημείου. Η εξωτερικότητα... Η φυσική πραγματικότητα και μόνο, και μόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει φυσική πραγματικότητα, αλλά και μόνο. Και ότι το τρίτο... Η πραγματικότητα περιγράφεται από την κλασική φυσική, μόνο. Που τα δύο πρώτα βασικά είναι η κλασική φυσική. Ναι. Δεν είναι έτσι λέτε. Όχι. Είναι ένα τμήμα, αλλά είναι και πολλά άλλα. Είναι ένα τμήμα της αλήθειας, αλλά δεν είναι η όλη αλήθεια. Και την όλη αλήθεια προσπαθεί να την περιγράψει η κβαντομηχανική. Κοιτάξτε, η κβαντομηχανική, εγώ σαν κβαντομηχανικός δεν λέω ότι η κβαντομηχανική είναι η όλη αλήθεια επίσης, διότι θα φτάναμε στο άλλο άκρο. Αλλά οπωσδήποτε πλησιάζει περισσότερο παρά την κλασική φυσική. Ένας τηλεθεατής μου είπε, μήπως η κβαντομηχανική είναι το λογικό άλογο άλμα των επιστημόνων, επειδή δεν μπορούν με τις υπάρχουσες συμβάσεις να εξηγήσουν, δηλαδή στην ουσία, να το πω έτσι, κάνετε μια λαθροχειρία στην κβαντομηχανική, απλά μετά οι διατυπώσεις σας βγαίνουν. Είναι έτσι? Όχι. Κοιτάξτε, το ότι... Έχει πολλή αβεβαιότητα πάντως η κβαντομηχανική, έτσι δεν είναι? Έχει αβεβαιότητα, στηρίζεται στην αβεβαιότητα, αλλά είναι βασική αρχή. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, καταλάβατε. Δεν ξέρουμε, άρα υπάρχει αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα είναι βασική αρχή της κβαντομηχανικής. Και είναι το παράξενο, παρόλο που είναι βασική αρχή, η αβεβαιότητα να μας δίνει με τόση ακρίβεια παραμέτρους που μετριούνται με τα πειράματα,
παραδείγματος χάρη μια σταθερά τέλος πάντων των ετρωενίων, την ξέραμε με ένα ακολουθούμενο με 16 μηδενικά, με τόση ακρίβεια. Ένα με 16 μηδενικά. Τρομερή ακρίβεια. Λοιπόν, είναι το παράδοξο. Με τόση ακρίβεια βασίζεται, αυτή η τόση ακρίβεια βασίζεται σε μια θεωρία η οποία λέει βασικά ότι υπάρχει ο κόσμος, δεν μπορούμε να τον ξέρουμε από τη φύση του, όχι από επειδή δεν ξέρουμε. Τι είναι το κβαντικό σύμπαν? Δηλαδή είναι εγενώς πιθανολογική η κβαντομηχανική. Πιθανολογική. Εγενώς πιθανολογική. Τι είναι το κβαντικό σύμπαν? Το κβαντικό σύμπαν είναι η πιο κοντινά στην πραγματικότητα. Ας το πάρουμε έτσι. Από την κλασική φυσική. Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πιο κοντινά. Έχω εδώ από τις δικές σας διαφάνειες την κλασική ενάντια της κβαντικής φυσικής. Ναι. Και λέτε, στην κλασική φυσική ο παρατηρητής δεν είχε κανένα ρόλο. Απλά διατύπωνε αυτό που έβλεπε, όταν λέτε δεν είχε κανένα ρόλο. Δεν είχε κανένα ρόλο, ούτε καν ρωτιό. Δηλαδή λέγαμε απλώς ότι γίνεται μέτρηση. Αλλά δεν λέγαμε ποτέ πώς γίνεται η μέτρηση. Δεν έμπαινε καθόλου παράγοντα στο παρατηρητή. Ήταν μια τεράστια παρένθεση, ας πούμε, η οποία δεν υπήρχε πια αυτή η έννοια. Δεν υπήρχε η έννοια του παρατηρητή. Μάλιστα. Άρα η κβαντική φυσική φέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Φέρνει στον επίκεντρο την παρατήρηση. Εκεί δεν θα πρέπει να προσέξουμε πάλι. Ποιος είναι ο παρατηρητής? Θα το συζητήσουμε. Πρέπει να προσέξουμε, δεν εννοούμε τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά την παρατήρηση. Με μπερδεύετε τώρα. Και φαντάζομαι ότι και οι μη επαείοντες θα μπερδευτούν λίγο. Για κάντε το να το πω λαϊκά πιο λιανά τώρα. Να το καταλάβω. Ας πούμε μία γάτα παρατηρεί ή όχι? Φαντάζομαι ότι παρατηρεί. Είναι άνθρωπος? Όχι. Άρα η παρατήρηση έχει να ξεφεύγει από τον άνθρωπο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λέμε ότι είναι η ανθρώπινη. Όχι, δεν λέμε την ανθρώπινη παρατήρηση. Λέμε η παρατήρηση. Γενικώς. Ναι. Αλλά πού σταματάει αυτή η παρατήρηση? Πού αρχίζει και πού σταματάει? Γι' αυτό λέμε τελικά ότι είναι ο νους. Είναι η βασική αρχή. Ο νους. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για τον ανθρώπινο νου. Να σας μπερδέψω εγώ λίγο. Σωστά μου θέσατε το παράδειγμα. Η γάτα παρατηρεί, παρατηρεί. Άρα λέτε δεν είναι, αφού δεν είναι άνθρωπος, παρατηρεί και κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να το περιορίζουμε ως έννοια. Αυτό όμως το διατυπώνουμε εμείς ως άνθρωποι που έχουμε αναπτύξει, υποτίθεται, το λόγο, το έλογο, τη σκέψη, τη νόηση, το μυαλό. Σκέφτεσταν αντίστοιχες συζητήσεις εντός εισαγωγικών κάνουν οι γάτες? Δεν το ξέρω. Αυτό το ερώτημα δεν έχει απάντηση. Και δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά οπωσδήποτε το ξέρω ότι η γάτα, γιατί είχα παλιά μια γάτα εδώ στο Ηράκλειο, οπωσδήποτε ήξερε ποιος είμαι, όταν ερχόμουν να με ήξερε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Mm-hmm. Έτσι. Με αυτή την έννοια λέω ότι παρατήρηση, και την λέω ενεργός παρατήρηση. Ενεργός. Δηλαδή ο παρατηρητής λαμβάνει μέρος σε αυτά που παρατηρεί. Άρα το σύμπαν σήμερα είναι, δεν έχει όρια που είναι το εξωτερικό και μόνο και ο παρατηρητής μένει απ' έξω. Καταλάβατε. Στην κλασική φυσική, ναι, ο παρατηρητής δεν ήταν καν μέρος του σκηνικού. Ήταν απ' έξω. Θέλω να μου πείτε, και πάω σε δύο διαφάνειες που μου έχουν κάνει εντύπωση γιατί τις έχετε σχηματοποιήσει. Λέτε εδώ διεμπλοκή μη τοπικότητα. Ναι. Τι εννοείτε με αυτό? Ρωτήσατε προηγουμένως ποιο είναι το κβαντικό σύμπαν. Λοιπόν, το κβαντικό σύμπαν δεν έχει τοπικότητα. Είναι μη τοπικό. Εξαπλώνεται παντού δηλαδή. Παντού υπάρχει. Πρώτον. Δώστε ένα παράδειγμα, δηλαδή εκεί που υπολογίζουμε ότι είναι, για παράδειγμα, ο Άρης μπορεί και να μην είναι εκεί. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι εδώ, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, αν είναι αυτό, ας πούμε, ένα ηλεκτρόνιο και μετράμε το spin του, τέλος πάντων, έτσι, την περιστροφή του, έτσι. Μετράμε να είναι προς τα πάνω και δεν υπάρχει ένα άλλο ηλεκτρόνιο. Τα οποία στην αρχή ήταν μαζί, και τα δύο μαζί. Και τα χωρίζαμε. Έτσι, γι' αυτό λέμε μη τοπικότητα. Τα χωρίζαμε. Και κάναμε μία μέτρηση εδώ, στα δεξιά. Το άλλο ηλεκτρόνιο αμέσως ανταποκρίνεται σαν να μην έχει χωριστεί ποτέ από το πρώτο. Αυτό είναι η διεμπλοκή, η λεγόμενη διεμπλοκή. Mm-hmm. Επομένως, η διεμπλοκή
κάνει το σύμπαν, το κβαντικό, να είναι μη τοπικό. Πάμε και στην επόμενη, παρακαλώ πολύ, διαφάνεια. Εκδοχή επιβραδυμένης επιλογής του πειράματος διπλής σχισμής. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο, γιατί μας φαίνεται πολύ. Αλλά κάτι θέλετε να πείτε εδώ. Σημαίνει ότι και η έννοια του χρόνου δεν είναι γραμμική πια. Α, πήγαμε στα βαθιά νερά κατευθείαν τώρα. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέμε στην κλασική φυσική, ότι αυτό είναι το α, αυτό είναι το β, αυτό είναι το γ, και πάνε α, β, γ, δ, κλπ. Κατά τη σειρά, έτσι, ο χρόνος. Στην ουσία δεν είναι έτσι. Και απατώ βασικά εδώ που τα λέμε, το έλεγε και ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας. Σχετικότητας. Διότι στη θεωρία της σχετικότητας υπάρχουν συστήματα αναφοράς που. Εγώ τώρα να ρίξω αυτό το σιλό, έτσι. Ο σιλός πέφτει και ακούγεται ο ήχος. Έτσι. Ο ήχος ακούγεται μετά από τον άφησε να πέσει. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Λέμε, άρα αυτό έχει την έννοια του χρόνου. Πριν το αφήσω, ήταν εδώ. Το αφήνω, πέφτει και μετά από ένα δευτερόλεπτο κάνει τον ήχο. Αυτή είναι ο γραμμικός χρόνος. Αλλά στη σχετικότητα υπάρχουν συστήματα αναφοράς που ο ήχος ακούγεται πριν πέσει το στυλό. Χωρίς κβαντομηχανική. Μόνο με σχετικότητα. Η κβαντομηχανική λέει ακόμα κάτι άλλο, το παράξενο. Μπορείς να πάρεις μία απόφαση μετά που θα έχει γίνει κάτι, το οποίο μοιάζει να αντιστρέφει αυτό που έχει ήδη γίνει. Άρα μου λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κάνω σχάση του χρόνου και να πάω πίσω, να πάω μπρος, να πάω οριζόντια ή κάθετα, ή μπορώ να μπω και σε μια χρονομηχανή, ή αύριο μεθαύριο να βρω και μια σκουλικότρυπα να περάσω στην απέναντι πλευρά. Όλα αυτά ναι. Όλα αυτά ναι. Όλα αυτά ναι. Ναι. Όλα αυτά ναι. Δεν έχουμε κάνει βέβαια αυτή τη μηχανή του Wells. Προφανώς. Τη χρονομηχανή, τέλος πάντων, πάει στο παρελθόν. Και δεν είμαστε βέβαιοι ότι ένα μεγάλο, ένα κλασικό σώμα, ζούμε, που έχει 10 στην 25η άτομα, ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Οπωσδήποτε στην κβαντομηχανική μπορείς. Δηλαδή, μπορείς να πας πίσω στον χρόνο. Μπορείς να πας πίσω στον χρόνο. Ναι. Ο χρόνος όμως δεν είναι κάτι επίπλαστο, δηλαδή μια σύμβαση που έχουμε υπογράψει εντός εισαγωγικών οι κοινωνίες των ανθρώπων. Έχουμε δεχτεί δηλαδή μια μονάδα μέτρησης. Αυτό δεν είναι ο χρόνος ή όχι? Είναι αυθύπαρκτος, είναι ανεξαρτήτως? Υπάρχουν πρώτα πάντα πολλά είδη χρόνου. Είναι όπως λέγανε οι αρχαίοι, ο χρόνος και ο καιρός. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έτσι. Ο χρόνος είναι ο γραμμικός χρόνος, ο καιρός είναι ο εμπειρικός χρόνος. Ο χρόνος της εμπειρίας. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι τα ίδια. Έτσι. Ο ένας μπορεί να το πείτε ο αντικειμενικός χρόνος, ο άλλος είναι ο υποκειμενικός χρόνος. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται το παράδοξο να περνάνε αυτές οι δέσμες των φωτονίων, έτσι, από τις διπλή σεισμή, και μετά που έχουν περάσει τα φωτόνια, παίρνει απόφαση ο παρατηρητής να ανοίξει το Venetian blind, έτσι, να ανοίξει το παραπέδασμα, τέλος πάντων, έτσι. Να περάσουν τα φωτόνια ή να μην περάσουν. Μα αφού έχουν ήδη περάσει, έχουν περάσει ήδη από τη διπλή σεισμή. Καταλάβετε. Στην ουσία, αυτό που λέει αυτό το πείραμα, και είναι του Wheeler, ήταν πείραμα που το είχε κάνει με τη σκέψη, τώρα το έχουμε κάνει στο εργαστήριο και φαίνεται ότι πράγματι έτσι είναι. Δεν είναι δηλαδή πια. Και στην ουσία, αυτό που θέλει να πει το πείραμα αυτό είναι ότι. Ότι η ιδέα του χρόνου είναι πολύ πιο περίπλοκη από τη γραμμική έννοια, ότι έχει να κάνει πάλι με τον παρατηρητή. Πώς ο παρατηρητής μπαίνει στην παρατήρηση. Δεν μπορεί να πεις ότι ο χρόνος χυλάει έτσι, χωρίς να πεις ότι τι έχει γίνει από τον παρατηρητή. Και κλείνει το κύκλωμα από τη στιγμή και μόνο όταν φτάξει στο τέλος και πεις ότι αυτό έκανα, από εκεί άρχισα, από εκεί τελείωσα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν μπορείς να λες ενδιάμεσο ότι χυλάει ο χρόνος. Πείτε μου κάτι, αυτό μπορεί να είναι η βάση ή η υπόβαση αυτού που ακούμε εμείς οι κοινοί θνητοί περίπου ως επιστημονική φαντασία, ότι θα έρθει η εποχή, πως ήταν στο Star Trek, που θα διακτηνίζομαι? Δηλαδή βρίσκομαι εδώ και με βάση τη λειτουργία που μας περιγράφεται, χοντρικά το λέω, αλλά με τη βοήθεια της κβαντομηχανικής, σε ντε-τε θα βρίσκομαι στο Λος Άντζελες, ας πούμε, μπαίνοντας σε ένα θάλαμο. Ναι. Μπορεί και αυτό να γίνει, αλλά βέβαια το θέμα είναι
πώς τα μόρια. Α, αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω. Του πρώτου. Ναι, ναι. Θα γίνουν να είναι ακριβώς τα ίδια μόρια μετά. Δεν ισχύει το ίδιο που μας περιγράφατε για το ηλεκτρόνιο στο πώς θα. Είναι δύο μόνο ή τρία μόνο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά αν είναι 10 στην 25η, και εκεί μπαίνει το πρόβλημα του χρόνου. Ο χρόνος επομένως είναι κλασική έννοια ή είναι έννοια παγκόσμια. Και λέμε ότι ο χρόνος είναι μάλλον κλασική έννοια. Δεν είναι παγκόσμια. Να το πάμε πάλι να το φέρουμε στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν ψάρια ήδη στα βάθη των ωκεανών. Δεν έχουν δει ποτέ το φως του ήλιου. Ποτέ. Ποια είναι η έννοια του χρόνου για αυτά? Έχουν το 24ωρο? Όχι βέβαια. Έχουν το μήνα, έχουν το χρόνο? Όχι βέβαια. Ποια είναι η έννοια του χρόνου για αυτά τα όντα? Δεν έχουν καν το φως σκοτάδι ενδεχομένως, α? Το φως είναι στο σκοτάδι τους, ακριβώς. Αλλά είναι ζωντανά. Ζούνε, τρώνε, έχουν πηγή ενέργειας που είναι η ίδια, η γεωθερμική πηγή, η γη η ίδια. Ποια είναι η έννοια του χρόνου για αυτά? Άρα η έννοια του χρόνου που έχουμε εμείς έχει να κάνει με τον ήλιο, με τη σελήνη, με το ότι η γη περιστρέφεται από τον άξονα της. Αυτά τα πραγματικά. Ο χρόνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεγονότα τα οποία γίνονται. Έτσι. Και λέμε, α, χρόνος πέρασε. Αλλά στην ουσία είναι αυτό. Χρειάζεται ο παρατηρητής πάλι να πει ότι, α, το ένα, το δύο, το τρία και στη μουσική, έτσι. Ακολουθούμε ένα χρόνο. Οι νότες. Έχει να κάνει με... Άμα ξεφύγει από την αρμονία, γίνεται η αρμονία, πάυση η αρμονία της μουσικής, τότε έχουμε κακοφωνία, έτσι. Άρα έχει να κάνει με τη... πώς γίνονται ορισμένα γεγονότα το ένα μετά το άλλο. Αυτό λέμε είναι ότι είναι ο χρόνος. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εμπειρία πάλι. Εμπειρία. Επανερχόμαστε στην εμπειρία. Ναι. Πάμε λίγο στη φιλοσοφία, ναι, και πώς δένει με όλα αυτά, ναι, που συζητάμε. Το βασικό ερώτημα για σας είναι το ποιος είμαι, τι είμαι. Είναι το σοκρατικό εν είδα ότι ουδέν είδα. Είναι ο Ηράκλειτος τα πάντα ρί. Τι είναι? Όλα αυτά μαζί. Όλα μαζί. Όλα αυτά μαζί, δεν είναι τα μόνα βέβαια. Οπωσδήποτε το γνώθεις αυτόν, όπως είπαμε στην αρχή, είναι το πιο βασικό. Άμα δεν ξέρουμε εμείς ήδη ποιοι είμαστε. Έτσι. Το ερώτημα το επόμενο που θα με κάνει η κυρία Σταχίνη είναι εσείς ποιος είστε? Θα σας απαντήσω, δεν ξέρω. Γιατί όπως είπε ο Σωκράτης, δεν ξέρω. Εν είδα το που δεν είδα. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Όπως και εσείς, δεν ξέρετε ποιος είσαι. Οπότε το ερώτημα που θέλω εγώ σε ποιον είναι παιδί άνθρωποι, ξέρεις πραγματικά ποιος είσαι? Αν ξέρεις, εντάξει, μπράβο. Λύθηκε το θέμα. Αν δεν ξέρεις, ψάχνει. Άρα, πίστευε και μια ερεύνα, επομένως σημαίνει ότι επανερχόμαστε. Έχεις πίστη ότι υπάρχεις. Έχεις πίστη ότι υπάρχει μια αλήθεια. Ψάξε την. Δεν αρκεί. Λέτε ότι η επίγνωση αποτελεί τη θεμελιώδη ολιστική πραγματικότητα. Πεδίο πλήρους επίγνωσης, ολομέλεια κενότητα. Δηλαδή δεν περιλαμβάνει τίποτα. Λίγο πυκνό το νόημα εδώ, δεν βρίσκεται? Θέλετε να γίνετε πιο αναλυτικός? Να το πάρω με, να σας πω, να πάρω με μια πάλι από την εμπειρία. Κάθε βράδυ ονειρευόμαστε, έτσι, βλέπουμε όνειρα. Αυτά είναι τα όνειρα, τα λεγόμενα REM, έτσι. Δηλαδή, έτσι. Όταν πάψουν τα όνειρα, ποιος είναι ο ύπνος που έχουμε? Είναι ο ύπνος χωρίς όνειρο, έτσι. Κάθε βράδυ. Θυμόμαστε τι έχει γίνει τότε? Όχι. Και όμως ξυπνάμε και λέμε, α, ξεκουράστηκα. Ωραίος ύπνος ήταν αυτός. Ποιος ήταν αυτός που λέει ότι, α, ωραίος ύπνος ήταν αυτός, εφόσον δεν έχουμε καμιά ανάμνηση? Ποιος ήταν εκεί, ποιος υπήρχε εκεί όταν εμείς κοιμόμαστε? Αυτός είναι ο παρατηρητής. Που μπορεί να είναι? Τι? Το παν. Το παν? Το παν. Ή μπορεί να είναι οι δικοί μας ερεθισμοί της ημέρας, οι παραστάσεις που όταν το σώμα ξεκουράζεται αρχίζουν και λειτουργούν στον εγκέφαλο διαφορετικά. Θα μπορούσαν αυτές οι παραστάσεις να είναι ο παρατηρητής μας? Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, ο νους, ούτε καν υπάρχει ο νους, ορισμένοι λένε, είναι απλώς
υποφήμια της φαντασίας μας. Δεν μας λένε ποτέ ποια είναι η φαντασία, βέβαια. Μας λένε ότι είναι η φαντασία. Οπότε το ερώτημα είναι ποια είναι η φαντασία τότε. Άμα λες ότι είναι τέλος πάντων υποφήμια της φαντασίας μας, τότε ποια είναι η φαντασία. Το ερώτημα είναι ότι δεν μας έχουν αποδείξει πώς γίνονται οι νοητικές καταστάσεις, πώς γίνεται ο νους, πώς λειτουργεί ο νους μέσα στον εγκέφαλο. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Δεν το έχει αποδείξει. Άρα δεν συμμερίζετε την άποψη ότι είναι ενώσεις, νευρώνες, αντιδράσεις, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, υπάρχουν παιδεία, προφανώς υπάρχουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό εσείς. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω το... Κοιτάζουμε αυτή την οθόνη εκεί πέρα. Τα φώτα αυτά που βλέπετε, του Ηρακλείου. Πού είναι αυτά τα φώτα? Τι είναι στην ουσία? Είναι φωτόνια, είναι έτσι. Διαφέρουν το ένα από το άλλο. Κατά... Τι είναι όμως αυτά που με τα πλάθη λέτε στο δικό μου? Να δίνει την εικόνα του Ηρακλείου. Ποιος είναι αυτός που το κάνει? Εσείς και μόνοι λέμε, α, αυτό είναι το Ηράκλειο. Αλλά στην ουσία η οθόνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά... Έτσι, και η φωτογραφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να είναι pixels. Έτσι. Εδώ είναι περισσότερο φωτισμένο και είναι λιγότερο φωτισμένο. Τα βλέπουμε έτσι και λέμε την εικόνα. Αυτή όμως η εικόνα πού υπάρχει? Το τοπίο αυτό πού υπάρχει? Όταν έχουμε, όταν την εκπομπή απόψε που κάνουμε, έτσι, κάποιος τη βλέπει, πού είναι αυτή η εκπομπή? Με έχετε εξουδετερώσει. Περιμένω να ακούσω τι θα πείτε παρακάτω. Και είναι τόσο απλό όπως το περιγράφετε. Υπάρχουν τα ηλεκτρόνια, υπάρχουν τα κυκλώματα, αλλά η εικόνα δεν είναι τα κυκλώματα και τα ηλεκτρόνια. Είναι κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι λοιπόν ο πυροκρουστήρας που το σχηματοποιεί ως τα φώτα της πόλης του Ηρακλείου? Ο νους. Ο νους. Ο οποίος λέτε εσείς ότι δεν μπορεί να κατοικοεδρεύει απλά με βιοχημικές εξηγήσεις, αν το καταλαβαίνω σωστά. Ναι, διότι αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε να τον βρούμε, να ανοίξουμε το κεφάλι, να τον βρούμε, να πούμε, α, εδώ ακριβώς είναι. Άμα ανοίξετε μια τηλεόραση, έτσι, και κοιτάξτε όλα τα κυκλώματα μέσα στη τηλεόραση, θα βρείτε μέσα το Γιώργο το Σταχίνι? Όχι, βέβαια. Κάτι κανένα τρόπο. Λοιπόν, γιατί... Αυτό που είναι τόσο σαφές με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο, να το ανοίξει, ας πούμε. Θα βρεις μέσα το Μότσαρτ που παίζει? Όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό που κάνει μέσα στο το ραδιόφωνο να ακούγεται το Μότσαρτ? Ή τι είναι αυτό που μέσα στην τηλεόραση να φαίνεται ο Γιώργος Σταχίνης? Δεν είναι μέσα ο Γιώργος, ούτε ο Μότσαρτ είναι μέσα στο. Πού είναι? Είναι η νοητική πλευρά. Η οποία για εσάς είναι υπερβατικό, είναι μεταφυσικό. Είναι τι? Είναι στη φύση και έξω από τη φύση. Εκεί πάλι παίρνει η πρώτη αρχή. Δηλαδή? Και τα δύο και όχι μαζί. Όπως είπαμε, να πούμε τις τρεις αρχές, έτσι. Βεβαίως. Η πρώτη αρχή είναι η συμπληρωματικότητα. Συμπληρωματικότητα σημαίνει ότι είναι το φυσικό, αλλά δεν είναι μόνο το φυσικό. Είναι και ο νους, το πνευματικό. Έτσι. Γι' αυτό μαζί πάνε αυτά. Το ένα, όταν είναι το ένα, το άλλο δεν μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι. Αλλά το ένα λέει, εξυπακούει και το άλλο. Το προϋποθέτει. Το προϋποθέτει. Γι' αυτό ο Ηράκλειτος έλεγε ότι όταν λέει προσεύχεστε στο Δία, τότε με τον Τροϊκό Πόλεμο, να αποσύρει αυτά τα κακά, αυτό το... που γίνονται, τι είναι ματοκύλισμα τέλος πάντων του Τροϊκού Πολέμου, που υποφέρουν οι άνθρωποι κλπ. Όταν λέει εσείς κάνετε αυτή την προσευχή, στην ουσία λέει προσεύχεστε για το τέλος του κόσμου. Και τον λέγανε ότι είσαι μαύρος, δεν τα καταλαβαίνω αυτό. Άρα το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Άρα μου λέτε ότι το θετικό με το αρνητικό συνδέονται. Πάντοτε. Πάντοτε. Η υγεία και η ασθένεια είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος για εσάς? Ναι, η ζωή και ο θάνατος. Άρα και η νεαρή ηλικία, βλέπω εδώ πώς τα έχετε σχηματοποιήσει. Γυρεύουμε το θετικό, αλλά συχνά η ζωή μας δίνει το αρνητικό. Ακριβώς. Το μυαλό παράγει συναισθήματα εξαιτίας προσδοκιών θετικών ή αρνητικών. Πήγαινε όμως, λέτε, πέρα από τις αντιθέσεις. Πώς όμως? Βάζετε ένα ερώτημα. Δεχόμαστε ότι οι αντιθέσεις είναι μέρος της ζωής. Πρώτα απ' όλα. Άρα. Καταρχήν να δεχτείτε ότι είστε προσκεκλημένος απόψε στην εκπομπή αντιθέσεις. Πάμε παρακάτω τώρα. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς.
Άρα η αντίθεση είναι μέρος της πραγματικής ζωής. Ποιος όμως λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αντίθεση? Το ανθρώπινο μυαλό. Το ανθρώπινο. Δεν είναι μόνο για το νου. Το ανθρώπινο μυαλό λέει ότι πρέπει να είναι έτσι και όχι έτσι. Ο άνθρωπος δεν θέλει την αλλαγή. Δεν θέλει την αλλαγή. Δηλαδή τι είναι, είναι ένα συντηρητικό. Στην ουσία είναι πολύ τοποθέτησή του. Ένα συντηρητικό όν. Διότι, για ποιο λόγο? Για την επιβίωση. Έχει γίνει λόγω της εξέλιξης. Η πολύ μεγάλη αλλαγή φέρνει το θάνατο, έτσι. Άμα αλλάζουν πολύ τα πράγματα, έρχεται ο θάνατος. Άρα δεν θέλουμε την πολύ μεγάλη αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, η ζωή είναι συνέχεια αλλαγή. Άρα είμαστε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Φαύλο κύκλο. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, το παιδί αρχίζει και κλαίει. Γιατί κλαίει το παιδί? Θα πρέπει να γελάει και να. Αυτό. Στα παλιά χρόνια στην Κρήτη, όταν πέθανε κάποιος, κάνανε γλέντι. Έτσι. Και γλεντούσαν, λέει, απελευθερώθηκε. Τι σήμαινε? Νομίζω ότι κάτι ξέρανε περισσότερο την παλιά κριτική. Γιατί τότε το λέγανε έτσι. Και λέμε τώρα, α, καλά τώρα, αυτά είναι τα παλιά. Το παιδί όταν γεννιέται, γιατί κλαίει? Θα σας πει κάποιος, γιατί έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο. Οι πνεύμονές του, ναι. Που είναι προστατευμένο, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι μία έκδοχη. Γιατί συνεχίζει να κλαίει, γιατί πεινάει, θα σας πει μια δεύτερη. Και αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Ήταν 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του, ήταν στο παράδεισο, ήταν μέσα σε μια ευημερία κλπ. Βγαίνει μετά, πρέπει να αρχίσει να αναπνέει. Μέσα στην κοιλιά της μάνας του δεν χρειάζεται να αναπνέει. Ήταν αυτόματο. Άρα η ζωή και ο θάνατος πάνε μαζί. Άρα από την ώρα που γεννιέσαι, στην ουσία πεθαίνεις κιόλας. Από τη στιγμή που έχεις γεννηθεί, έχεις πεθάνει κιόλας. Είναι θέμα πια χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Αν όμως ο χρόνος δεν είναι στην πραγματικότητα, και ο θάνατος δεν είναι πραγματικότητα. Τώρα έρχεστε κοντά σε αυτό που πολλές θρησκείες επιχειρούν να απαντήσουν. Βέβαια. Πάμε σε μία διακοπή ακόμη και επιστρέφουμε. Αντιθέσεις, υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μινά Καφάτο. Για να δούμε λίγο το δεύτερο νόμο, την περίφημη αναδρομή. Όπως είναι παραπάνω, έτσι και παρακάτω, όπως εδώ λέτε, έτσι παντού. Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα της αναδρομής? Να κοιτάξουμε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε από τη μία πλευρά να είναι ένα νευρόνιο, το οποίο δηλαδή έχει διαστάσεις, ξέρω εγώ, ορισμένα μερικά μικρόμετρα. Από τη δεξιά πλευρά είναι ένας γαλαξίας, ο οποίος έχει μέγεθος, όλα αυτά μαζί, πάνω από ίσως 100 εκατομμύρια έτη φωτός, έτσι. Όλο. Είναι βασικά, δεν είναι ένας γαλαξίας, είναι πολλοί γαλαξίες μαζί. Φαίνονται να είναι ακριβώς τα ίδια. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί οι γαλαξίες είναι νευρόνια στο σύμπαν, ή ότι τα νευρώνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά γαλαξίες. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ παράξενο ότι φαίνονται να είναι ακριβώς λίγο πολύ τα ίδια. Άρα αυτό που βλέπουμε εκεί είναι και εδώ. Θα μου πείτε ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα. Χωρίς αυτό το δεύτερο νόμο δεν υπάρχει επιστήμη. Δηλαδή, κάνουμε επιστήμη διότι πιστεύουμε ότι λέμε ο νόμος της παγκόσμιας έλξης. Ο Νεύτωνας όταν είπε για την έλξη, δεν είπε είναι τοπική έλξη, δεν είπε ότι είναι εδώ και εκεί δεν υπάρχει, είπε παγκόσμια έλξη. Και είχε δίκιο. Παντού υπάρχει. Χοντρά-χοντρά. Άρα αυτό είναι ο δεύτερος νόμος. Ο νόμος της αναδρομής. Ό,τι βλέπεις εδώ, το βλέπεις, υπάρχει και κάπου αλλού. Μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που λίγο πολύ είμαι εγώ, είσαστε κι εσείς. Αυτό που είσαστε εσείς είναι λίγο πολύ και αυτό που είμαι κι εγώ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο? Ναι, ο κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός. Αλλά ας το πάρουμε το θέμα των γονιδίων. Η διαφορά γονιδίων με άλλων γονιδίων στον άνθρωπο φτάνει στο μερικά 2-3%. Η διαφορά. 85% των γονιδίων του ανθρώπου είναι ακριβώς τα ίδια με την μπανάνα. Θα μπορούμε να πούμε ότι η μπανάνα και ο άνθρωπος είναι σε μεγάλο βαθμό, 85% είμαστε το ίδιο. Η διαφορά είναι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα είμαστε λίγο πολύ το ίδιο. Αλλά διαφέρουμε επίσης, λόγω του πρώτου νόμου. Και περιέχουμε τα πάντα μέσα μας με βάση με αυτό το σκεπτικό? Βέβαια. Τα πάντα. Ορισμένες παλιές επιστήμες ιατρικής
Ναι. Νομίζω ίσως και η αρχαία ελληνική ιατρική λέγανε ότι για να μελετήσεις τις ασθένειες του ανθρώπου θα πρέπει λίγο πολύ να δεις ποιες είναι οι παγκόσμιες δυνάμεις που είναι μέσα του. Υπάρχει ο ήλιος μέσα, η σελήνη μέσα. Δεν εννοούμε ότι είναι η σελήνη ο ίδια ή ο ήλιος, αλλά αυτή η ενέργεια, αυτό το είδος της ενέργειας, ας πούμε, είναι μέσα στον άνθρωπο. Έτσι. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Εμείς πολλές φορές όμως στις κοινωνίες μας λειτουργούμε λες και έχουμε. Δεν έχουμε καμία επαφή με αυτό. Ενώ ξεκινήσαμε ότι είμαστε αστρόσκονοι, ότι είμαστε μέρος του σύμπαντος, ότι είμαστε σύμπαν, τελικά στην καθημερινότητά μας λειτουργούμε αποκομμένα από όλα αυτά. Έτσι. Θεωρούμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό πάμε εκεί που πάμε. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι νοητικές ασθένειες, λεγόμενες νοητικές ασθένειες. Οι ασθένειες του εγκεφάλου. Έτσι, δηλαδή, όλες αυτές οι εκφυλιστικές ασθένειες θεωρείται ότι είναι και αυτό που τις επιβαρύνει. Και αυτό που τις επιβαρύνει. Νομίζω ότι η όλη μας τη μοντέρνα ζωή, η οποία μας κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη, σήμερα το να πιούμε ένα ποτήρι νερό είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι πριν από 100 χρόνια. Έτσι. Πριν από τα χρόνια, ας πούμε, του πατέρα μου, όταν μεγάλο στο χωριό, πρέπει να πάνε στην πηγή με το γαϊδουράκι να γεμίσουν το σταμνί να πιούν το νερό. Σήμερα είναι στη βρύση ή παίρνει ένα πλαστικό, μια πλαστική μπουτήλια και πίνει το νερό. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα εντός εισαγωγικών. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε ξεφύγει, όπως είπατε κι εσείς. Έχουμε ξεκολλήσει να είμαστε μέρος του περιβάλλοντός μας. Άρα αυτό λέτε ότι μας εμφανίζει και τις σύγχρονες εκφυλιστικές ασθένειες και για να σας συντριγκάρω λίγο, ένα από τα χρηστικά φαντάζομαι και δικά σας εργαλεία είναι οι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Ναι, το οποίο είναι πρόβλημα. Το οποίο είναι πρόβλημα, λέτε. Το οποίο είναι πρόβλημα, βέβαια. Άρα θεωρείτε ότι αυτό που λέμε ότι οι άνθρωποι αρχίζει και μεγαλώνει το κεφάλι για να χωρέσει περισσότερο, αλλά γίνονται πιο νοθροί. Δεν κινούνται και τα λοιπά, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Οπότε, επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται συνέχεια και μπροστά στην υπολογιστή θα πρέπει να σηκώνεται, να κάνει μια βόλτα, να μπαίνει να κολυμπάει, να κάνει μια άσκηση. Πρόβλημα νοητικό είναι η ευκολία πια μέσω του υπολογιστή στην πρόσβαση της γνώσης. Διότι δεν είναι το ίδιο, όπως το ξέρετε καλύτερα από εμένα, να ανοίξεις ένα βιβλίο, ακόμη και ηλεκτρονικό βιβλίο, να ψάξεις, να συγκρίνεις. Να βάλεις τη σκέψη σου σε δοκιμασία. Εδώ φαίνεται ότι λειτουργούμε περίπου με ένα μοντέλο κονσέρβας. Δηλαδή μου θέτει το ερώτημα ο καθηγητής Μινάς Καφάτος, το κουγκλάρω, βρίσκω την απάντηση, copy-paste και τελειώσαμε. Ναι. Έτσι όμως δεν εξασκείται και δεν οξύνεται αυτό που περιγράφεται. Ναι. Είναι έτσι είναι ή κάνω πρόβλημα, λάθος. Αυτό είναι πρόβλημα, ειδικά τώρα στον τρόπο που γίνεται εκπαίδευση, διότι δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Η έκθεση που κάνουμε παλιά, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι σημαντικό μάθημα η έκθεση. Διότι βάζεις τη σκέψη σου, κάνεις μια αρχή, ένα τέλος, βάζεις ένα ερώτημα, οτιδήποτε είναι αυτή η έκθεση που κάνεις, δίνεις απαντήσεις. Έχει ένα ορισμένο τρόπο που λειτουργεί. Λειτουργείς. Όταν η απάντηση την έχεις έτοιμη, τότε. Το περνάω όλο αυτό και λες αυτό που το χρειάζομαι. Έχετε σκεφτεί τον κόσμο που φτιάχνετε οι επιστήμονες, μήπως τελικά αυτή η τεχνολογική έκρηξη δημιουργήσει μηχανές με πλήρη αυτονομία, συζητιέται διαδεδομένα άλλωστε, όπου περίπου το ανθρώπινο μυαλό θα είναι και άχρηστο. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Το έχουμε σκεφτεί και αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα του artificial intelligence, έτσι, το AI το λεγόμενο. Ποιο μυαλό θα είναι άχρηστο? Να πούμε το μυαλό, ποιο μυαλό? Υπάρχει το συνέστημα. Υπάρχει αγάπη, έτσι. Αυτά τα πιάνει ο υπολογιστής? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Το βασικό ερώτημα που έχουμε σήμερα για τη συνειδητότητα είναι πού είναι το χρώμα κόκκινο, παραδείγματος χάρη, ή το οποιοδήποτε χρώμα. Πώς το αντιλαμβανόμαστε το χρώμα κόκκινο? Πού είναι το χρώμα κόκκινο? Εσείς το χρώμα κόκκινο που βλέπετε είναι το ίδιο που βλέπω εγώ? Αυτό είναι αναπάντητο ερώτημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσείς το ξέρετε. Λέμε ότι είναι κόκκινο. Μα πού είναι το κόκκινο? Το κόκκινο είναι να κάνει. Και βασικά, όπως ξέρετε, το χρώμα είναι στην ουσία, όταν το βλέπουμε κόκκινο, στην ουσία είναι αυτό που εκπέμπεται. Δεν είναι το κόκκινο χρώμα. Έτσι. Το χρώμα, ας πούμε, των φυτών, στην ουσία είναι κόκκινο. Δεν είναι πράσινο. Βλέπουμε εμείς πράσινο, διότι το χρώμα που εκπέμπεται. Καταλάβατε. Πάμε στον τρίτο νόμο, παρακαλώ πολύ. Ναι. Διαδραστικότητα. Διαδραστικότητα σημαίνει ότι το παρεδώσεις, να το πούμε έτσι.
Πώς επηρεάζει και το ένα το άλλο, ναι. Παίζει και αυτό ρόλο. Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ηλεκτρόνια με πρωτόνια, άνδρος με γυναίκα, ο ήλιος με τους πλανήτες, οι άνθρωποι με το περιβάλλον τους, η ζούγκλα με τα όντα μέσα στη ζούγκλα, η θάλασσα, όλα αυτά, έτσι, έχουν να κάνουν με τα πάντα, τα πάντα έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος χωρίς σχέσεις? Οποιαδήποτε σχέση, δεν λέω μόνο σχέση φίλου άλλου κλπ. Mm-hmm. Δεν λέω ότι ανεγκάστε μόνο η σεξουαλική σχέση. Οποιαδήποτε σχέση. Υπάρχει δυνατότητα του ανθρώπου να υπάρχει χωρίς να αναπνέει αέρα? Άρα υπάρχει σχέση των πνευμόνων με τον αέρα. Έτσι. Υπάρχει σχέση του ματιού με την πηγή που εκπέμπει τα φωτόνια. Ο άνθρωπος, που λέμε αυτό η εμπειρία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σειρά σχέσεων. Επειδή όμως μιλήσατε για το αναπόσπαστο των αντιθέσεων. Με το θετικό με το αρνητικό, ναι. Ναι, ναι. Τελικός θάνατος υπάρχει. Φύγαμε κατευθείαν, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Θα μου πείτε, καλά, πες μας τα... πέστε το μας πιο απλά, τι πιο υπάρχει απλά. Και δεν υπάρχει, δηλαδή. Κάτι πεθαίνει. Ποιο πεθαίνει? Το φυσικό σώμα πεθαίνει. Σαφέστατο, το φυσικό σώμα πεθαίνει. Και όταν εσείς βλέπετε μια φωτογραφία σας όταν είσαστε, ξέρω εγώ, 10 χρονών, δεν είναι ο ίδιο η μορφή που είναι τώρα. Σωστά. Έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Σωστά. Ωραία. Αλλά τι έχει παραμείνει από τα τότε, όταν είσαστε 10 χρονών? Η επίγνωση. Η έννοια της ύπαρξής σας. Έχει παραμείνει η ίδια. Έχει παραμείνει η ίδια. Ωραία. Έχει αλλάξει, εσείς λέτε, εγώ υπάρχω. Ούτε καν το ερωτάτε αυτό. Δεν το αναρωτιόμαστε, διότι είναι τόσο σαφές που δεν το αναρωτιόμαστε. Αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματική μας φύση. Όταν φύγεις όμως, με φυσικούς όρους, βιολογικούς, δεν φεύγει και αυτή η πιστοποίηση? Φεύγει το φυσικό σώμα. Τι μένει? Ο νους. Μένει. Αυτό είναι θέμα τώρα πίστεως. Όχι, θα μου το απαντήσετε με την κυβατομηχανική. Μένει, ναι. Μπορώ να το παρατηρήσω? Ναι. Γιατί αν μένει, ναι. Με βάση την κυβατομηχανική και ό,τι μου αναλύεται, θα έπρεπε να τον παρατηρώ και να πω ότι αυτός είναι ο νους του τάδε μακαρίτη. Το λέω σχηματικά τώρα, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν αυτό. Να το βλέπουν και ορισμένοι άλλοι μπορεί να μην το βλέπουν. Άρα αυτοί που εμείς δεν μπορούμε να το... Εγώ σημαίνω, δεν το βλέπω. Θα πω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, εξισώνομαι τη μη ύπαρξη με το ότι εγώ δεν βλέπω. Όπως είπαμε στην αρχή, εξισώνομαι την πραγματικότητα με τις αισθήσεις μας. Και επειδή 90% των αισθήσεων, των τέλος πάντων αυτών που συμβαίνουν, το τα βλέπουμε εμείς, τα καταγράφονται στον εγκέφαλο, που οτιδήποτε σημαίνει αυτό, είναι μέσω των ματιών, έτσι και χάσουμε τα μάτια μας, χάσουμε την αίσθηση ή όχι. Οι τυφλοί άνθρωποι έχουν αισθήσεις, έχουν άλλες αισθήσεις. Αλλά δεν είναι. Μπορείς να βγάλεις τη μία αίσθηση και να έχει παραμείνει μια άλλη, έτσι. Δεν μένει όμως ακόμη στη σφαίρα της υπόθεσης. Υπάρχουν ορισμένα πειράματα που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας πριν από χάρη, που έχουν δει ανθρώπους κοντά στο θάνατο, πεθαίνουν και επιστρέφουν. Εντός αγωγικών επιστρέφουν. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιος που δεν τα πιστεύει αυτά, θα πει ότι πώς ξέρεις ότι έφυγε και επέστρεψε? Μπορεί να μην πέθανε ποτέ. Αλλά ξέρουμε ότι σταμάτησε η καρδιά του. Πολλές φορές μπορεί να σταματήσει και ο εγκέφαλος, έτσι. Και κατά κάποιο θαύμα, για κάποιο τρόπο, επιστρέφει αυτός ο άνθρωπος. Όταν επιστρέψει, μας λέει τι είδε. Μας λέει πρώτα-πρώτα, πολλές φορές, ότι είδε το σώμα του από ψηλά. Άρα δεν ήταν το σώμα του. Ήταν κάποιος άλλος που τον παρατηρούσε. Ο παρατηρητής. Επομένως, πεθαίνει κάτι και αυτό που πεθαίνει είναι το φυσικό σώμα. Αλλά εμείς, ειδικά στο δυτικό κόσμο, έχουμε παραδεχθεί την έννοια του ανθρώπου να είναι απλώς και μόνο το φυσικό σώμα. Και γι' αυτό δεν μιλάμε ποτέ για το θάνατο. Άρα λέτε μπλοκάρουμε. Εδώ είναι που μπλοκάρει. Δεν μιλάμε ποτέ για το θάνατο. Δεν μιλάμε ποτέ για το θάνατο. Γιατί? Γιατί είναι ο μπαμπούλας. Είναι ο... Αν το σώμα, αν η ύπαρξή μας είναι απλό και μόνο, απλώς και μόνο το φυσικό σώμα, τότε βέβαια να μην το αγγίξουμε, διότι έτσι πια πεθάνει το σώμα, τέλειωσαν τα πάντα. Αλλά άμα δεν είναι έτσι, τότε λέμε, ωραία, άλλαξε το κουστούμι.
Αλλάξα το κουστούμι. Πείτε μου κάτι όμως, και έρχομαι πίσω σε αυτό που μόλις αναφέρατε. Και μπορεί να σοκάρει πολλούς ακούγοντας το απόψε. Αυτή η περιγραφή που λέτε ότι είναι καταγεγραμμένη σε κάποια πανεπιστήμια μέσα από πείραματα. Ναι. Δηλαδή ότι κάποιοι είδαν να είναι έξω από το σώμα τους αυτό που περιγράφεται. Είναι μια καταγραφή που αφορά τον παρατηρητή που δεν τον ξέρουμε ή είναι κάτι που λειτουργήσε μόλις σταμάτησαν οι ζωτικές μας λειτουργίες ως το ασυνείδητο, περίπου με το μηχανισμό του ονείρου. Και όταν επανήρθα για τον X λόγο κανονικά, μου έχει μείνει αυτό εντυπωμένο. Μπορεί να είναι αυτό που λέτε, αλλά τότε γιατί πραγματικά από τη στιγμή που σταμάτησαν τα. Οι ζωτικές λειτουργίες. Έτσι. Δηλαδή σταμάτησε η αναπνοή, σταμάτησε η καρδιά να χτυπάει, τότε μπαίνουν αυτά τα υπόλοιπα μπροστά. Αν τότε μπαίνουν αυτά, τότε σημαίνει ότι υπάρχει μια ζωή πέρα από το να χτυπάει η καρδιά. Πάλι δηλαδή και με το δεύτερο τρόπο που το λέτε, αποδεικνύει αυτό που λέω. Γιατί λέμε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα έξω και από την καρδιά και έξω από το αυτό. Θα μου πει κάποιος είναι φαντασία μας. Τότε το ερώτημα είναι ποια είναι η φαντασία. Εγώ λέω ότι απλούστατα η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μεγάλη, πιο γενική από την ύπαρξη του φυσικού σώματος. Χωρίς να σας δώσω την απάντηση, βέβαια. Δεν σας έχω δω. Σωστά. Και εδώ έρχεται και η συζήτηση που κάναμε προηγουμένως σε σχέση και με το χρόνο, αυτό που είπατε. Ακριβώς. Για πείτε μου λοιπόν, έτσι μιλάτε για την τριαδική φύση της πραγματικότητας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάει για την Αγία Τρίαδα. Ναι. Ομούσιο και αδιαίρετο. Ναι. Όν ύπαρξη, επίγνωση, πληρότητα ή ευδαιμονία. Τίποτα άλλο δεν απαιτείται. Αριθμός 3 λέτε. Ναι. Τριάς, τρεις νόμοι. Λοιπόν, να πάμε με το πρώτο. Όν. Ύπαρξη. Αυτό υπάρχει κάτι που να μπορούμε να το φανταστούμε χωρίς την ύπαρξη. Ούτε καν τίθετο ερώτημα. Δηλαδή η ύπαρξη είναι πάντα. Θα μπορούσε κανείς να πει το ανάλογο είναι ότι είναι ο πατήρ. Το «ον». Ο «ον». Γι' αυτό στη θρησκεία λένε ο «ον». Ύπαρξη. Το δεύτερο, η επίγνωση. Έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε, να αναγνωρίζουμε, να κάνουμε σκέψεις κλπ. Κλπ. Με το νου, με την πιο γενική αυτή. Ο νους, το δεύτερο. Το τρίτο, η πληρότητα. Όταν χρειαζόμαστε στην ουσία πραγματικά τίποτα άλλο σαν άνθρωποι, για σκεφτείτε. Και εδώ τώρα μπαίνει το θέμα των οικολογικών. Για πείτε το αυτό. Τι πραγματικά χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Πολύ λίγα πράγματα. Να αναπνέει. Ναι. Να πηγαίνει στην τουαλέτα, να πηγαίνει στο μπάνι, έτσι. Που δεν χρειάζεται καν να πας στην τουαλέτα, να πας και έξω, στα παλιά χρόνια, έτσι. Να αναπνέεις, το πρώτο. Χωρίς αναπνοή δεν επιζούμε πάνω από 3 λεπτά το πολύ, έτσι, 3 λεπτά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την αναπνοή, πρώτο. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε νερό. Μετά από 3-4 μέρες χωρίς νερό, έχουμε πολύ άσχημο θάνατο. Φαγητό. Μετά από 30-40 μέρες, αν δεν έχεις φάει, να πας στην τουαλέτα, χρειάζεται να πας, έτσι. Και ο ύπνος. Αυτά τα 5 βασικά πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι τα έχουμε. Ο άνθρωπος πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ περισσότερο από αυτά. Όχι. Ακόμα και τα ρούχα, ας πούμε. Υπάρχουν ηθαγενείς πιο ζεστά κλίματα που δεν χρειάζεται καν να φοράνε ρούχα. Φοράνε, ξέρω εγώ, ένα μικρό ύφασμα με οτιδήποτε. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Τότε γιατί τα μαζεύουμε όλα αυτά τα υλικά αγαθά. Και γιατί θέλαμε όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο. Γιατί χρειαζόμαστε όλους αυτούς τους λογαριασμούς στις τράπεζες. Και όλα τα κεφάλαια αυτά που φεύγουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Στην ουσία τι είναι αυτά όλα. Χαρτιά. Άρα, τι φταίει εδώ, το υπόδειγμα το οποίο χρειάζεται να αλλάξει. Χρειάζεται να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, πιστεύω. Δεν λέω να τα αφήσουμε όλα αυτά και να πούμε εντάξει. Ναι, ναι. Δεν λέω. Να σκεφτούμε τι πραγματικά χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι. Χρειαζόμαστε και το δεύτερο παπούτσι, χρειαζόμαστε και το τρίτο παπούτσι, χρειαζόμαστε και το 50ο παπούτσι. Πόσες γραβάτες χρειαζόμαστε. Εγώ έχω, να σας πω, έχω γύρω στις 15 γραβάτες. Κάθε φορά τις βλέπω, λέω θα τις πετάξω. Χρειάζομαι 15 γραβάτες. Τώρα πια δεν φοράω καν γραβάτες. Φοράω μια πόδια. Κάτι τόσο φοράω. Ακολουθείτε τη μόδα, βλέπω. Όχι. Πάντα δεν μ' άρεσε όταν. Κοιτάξτε, τη φοράω τη γραβάτα, είναι επίσημη αυτή. Τη φοράω τη τελετή. Τη φοράω τη γραβάτα, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά χρειάζομαι 15-20 γραβάτες. Χρειάζομαι 15-20 ποκάμισα.
Δεν χρειάζομαστε τόσα πολλά πράγματα. Και το φαγητό, πόσο φαγητό χρειάζομαστε? Τρώμε. Ναι, επαναλαμβάνω όμως, χρειάζεται να αλλάξει το υπόδειγμα. Προηγουμένως μας είπατε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του έχει μια συντηρητική λειτουργία, δεν είναι πολύ της αλλαγής. Ναι, και βλέπω, και βασικά μιμάμε στο ένα στον άλλο. Mm-hmm. Και πείτε μου. Αυτό που λέτε, το υπόδειγμα, ναι. Τι ποσοστό κρίσιμης μάζας ανθρώπων χρειάζεται για να αλλάξει ο κόσμος? Να σας πω ένα παράδειγμα. Κατά την παραβολή, την εποχή του Ιησού υπήρξαν 12 γνωστοί μαθητές και μια ακολουθία 78 μαθητών. Ναι. Ήταν ένας κρίσιμος αριθμός για κάποιους στην εποχή του Σιδήρου να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα. Στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας τώρα, έτσι, με ένα πάτημα. Πόσος είναι ο χρόνος για μια αλλαγή που δεν θα βλέπει μόνο την ύλη και ποια είναι η κρίσιμη μάζα ανθρώπων? Η κρίσιμη μάζα ανθρώπων αρχίζει από τον άνθρωπο τον ίδιο. Νομίζω είναι το ένα. Το ένα. Η κρίσιμη μάζα είναι το ένα. Εγώ θα λέω πάλι συντηρητικά. Να μην λέμε πώς χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε. Έχουμε αλλάξει εμείς ήδη, ο ίδιος εγώ έχω αλλάξει. Αν όχι, τότε κάτσε να αλλάξουμε. Να αλλάξω εγώ πρώτα και μετά το ξαναλέμε. Πόσο αλλάζει εύκολα ο άνθρωπος? Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Δεν αλλάζουν πολύ εύκολα. Άρα το ερώτημα, αυτό που είπε ο Σωκράτης, έτσι, και λίγο πολύ έχουν πει όλοι οι μεγάλοι, γνώρισε αυτόν. Μάθε ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Γι' αυτό το ερώτημα που έχω πάει σε μια διαφάνεια είναι ποιος είμαι. Είναι ερώτημα. Δεν δίνω απάντηση. Κάνω την ερώτημα. Ποιος είμαι? Από τη στιγμή που κάνεις το ερώτημα, αρχίζεις και σκέφτεσαι και μελετάς και ερευνάς. Αν δεν το κάνεις αυτό το ερώτημα, ποτέ δεν μπορείς να τα ξέρεις ποιος είσαι. Ναι, αλλά αν περάσεις, θα σου πει κάποιος μια ολόκληρη ζωή για να δώσει την απάντηση στο ποιος είμαι. Αλλά την ίδια στιγμή στην κοινωνία υπάρχουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι. Κινδυνεύεις όσο εσύ θα ψάχνεις την απάντηση που μπορεί να είναι φόρου ζωής, η κοινωνία να αλλάζει με όρους που άλλοι καθοδηγούν γιατί δεν θέλουν να απαντήσουν σε αυτό. Αλλάζει ο κόσμος έτσι? Η κοινωνία αλλάζει ούτως ή άλλως. Εγώ θα έλεγα ότι η κοινωνία αλλάζει ούτως ή άλλως. Άρα, προσπαθούμε να μπούμε εμπόδιο στη ροή της αλλαγής? Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλάζει ούτως ή άλλως. Οι πλούσιοι γίνονται φτωχοί, οι φτωχοί γίνονται πλούσιοι. Οι ζωντανοί πεθαίνουν και ίσως οι πεθαμένοι ξαναζωντανεύουν. Δεν φοβάστε ότι έτσι κινδυνεύετε να υποπέσετε σε μια τελειολογική αντίληψη? Όχι. Δηλαδή, δια της αδράνειας της δικής μου, αφού αλλάζουν ούτως ή άλλως. Δεν είπα αδράνεια. Είπα γνώση. Α. Και είπα, η κβαντομηχανική λέει ενεργή γνώση. Α, ενεργή. Γιατί θα σας έλεγε κάποιος ότι δεν μπορείτε να καθίσετε με τα χέρια σταυρωμένα βλέποντας να αλλάζει. Και είναι... Κάποια στιγμή θα αλλάξουν. Ναι. Και έτσι έχει γίνει η ερμηνεία των Ινδουιστών. Έχει γίνει η ερμηνεία ότι απλώς λένε ότι ό,τι είναι το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο κλπ. Όχι, δεν λέω καθόλου αυτό. Λέω δυναμικά. Και στους νέους, συνήθως κάνω τις. Τέλος πάντων, για το αλλαγές. Κλιματικές αλλαγές, κυρίως σε νέους μιλάω, τους λέω ότι τα ερωτήματα, κάντε τα ερωτήματα. Πρώτα, πόσο πραγματικά φαγητά χρειάζεστε, πόση ενέργεια πραγματικά χρειάζεστε. Το ερώτημα. Κάντε το ερώτημα στον εαυτό σου. Πόσα κυβικά πρέπει να είναι το αυτοκίνητό σου? Πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, να είναι 1500, ξέρω, οτιδήποτε κυβικά. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Δεν σου δίνω την απάντηση. Σου λέω ότι κάνε τις ερωτήσεις. Δυναμική ερώτηση. Όχι εγώ μπαίνω στο καβούκι μου και οτιδήποτε ο υπόλοιπος κόσμος να πάει όπου να πάει. Δεν το λέω αυτό καθόλου. Αλλά αν δεν κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό μας, τότε όλες οι λύσεις που δίνουμε, θα σας το πω έτσι δυνατά, ας πούμε δυναμικά, είναι μάλλον λαθασμένες. Διότι δεν προέρχονται από εμάς. Προέρχονται από κάποιον άλλο. Κάποιος άλλος μας τις έβαλε. Οποιοςδήποτε. Να μην πούμε πολιτικά ονόματα κλπ. Ή πολιτικές θεωρίες. Κάποιος άλλος μας έχει βάλει αυτές τις γνώσεις, τις γνώμες. Και τώρα έχουμε κάνει ένα ολόκληρο δημιούργημα και λέμε αυτό είναι. Και λέω τότε, είναι πραγματικά. Αν αυτός είσαι, ωραία, μπράβο. Ξέρεις ποιος είσαι. Εντάξει, το έμαθες. Προχώρα με αυτό που είσαι. Αλλά δεν έχεις κάνει το ερώτημα αυτό στον εαυτό σου και ακολουθείς τυφλά, τότε είσαι βασικά τυφλός που ακολουθεί τους μονόφθαλμους. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Όταν επιστρέψουμε, θα αλλάξουμε τελείως βιβλίο, διότι τα τελευταία χρόνια δίνεται ένα μαχητικό παρόν και ως επιστήμονας, αλλά και ως πολίτης με κοινωνικές αγωνίες,
σε αυτή την περίφημη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, την παρέμβαση του ανθρώπου και τις συνέπειες του. Μάλιστα, ιδίως μετά τον Καντρίνα, αν θυμάμαι καλά, τον περίφημο τυφώνα, είχατε ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, την πήγατε μέχρι τέλους. Θέλω, επιστρέφοντας, να αφιερώσουμε λίγο σε αυτό το κεφάλαιο και να κλείσουμε έτσι. Σύντομη διακοπή. Τελευταίο μέρος των απόψινων αντιθέσεων με τον κύριο Μινά Καφάτο. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν μου απαντήσατε τι ποσοστό κρίσιμη μάζας. Μου είπατε ένας. Εγώ σας έφερα το παράδειγμα του Χριστού με τους 12 μαθητές και καμιά 78, 80 ας το πούμε μαθητές τους. Σήμερα, άντε ξεκινάμε από τον ένα. Πόσοι ένας χρειάζονται? Και στην εποχή του Χριστού ήταν πάλι ο ένας. Ένας ήταν. Οι μειοψηφίες κάνουν τις αλλαγές? Χωρίς τη μειοψηφία δεν γίνεται αλλαγή. Χωρίς τη μειοψηφία δεν γίνεται αλλαγή. Το κρατώ. Μου έχουν στείλει και το εξής μήνυμα. Ναι. Είπε, λέει ο κύριος Καφάτος, περί συνειδητότητας και μάλιστα να έχει βάθος. Ναι. Η συνείδηση ετυμολογικά είναι σύνθετη από το συν και είδα. Ναι. Στη γραμμική β' μιας και είστε στην Κρήτη, γράφεται φίδα ή βίντα. Από αυτό προκύπτει το βίντεο, η εικόνα, που σημαίνει μαζί στην ίδια εικόνα. Μάλιστα. Μήπως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, λέει ο τηλεθετής, από την εικόνα του Μάτριξ των αισθήσεων? Ναι, πηγαίνουμε πάλι στο Μάτριξ. Κοιτάξτε, η Χέλεν Κέλλερ, έτσι, είχε ξεφύγει πάρα πολύ από πολλές από τις αισθήσεις, έτσι. Και ήταν αυτή που ήταν. Άρα πήγαινε αντίον της ιδέας του Μάτριξ. Μπορεί να μην έχουμε την όραση, ούτε την ακοή, ίσως και όχι τη γεύση, και όμως εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να είμαστε όντα. Είμαστε πέρα από τις αισθήσεις. Ωραία. Πάω στο κεφάλαιο κλιματική αλλαγή. Ναι. Είστε από τους επιστήμονες που ιδίως μετά τον Καντρίνα έχει πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση περί κλιματικών αλλαγών γενικά και θεωρητικά. Το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι από τους βασικούς υπευθύνους. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πράγματι θέμα με την κλιματική αλλαγή ή είναι υπερδιωγγωμένο, να σου το πω διαφορετικά, για να πάνε μπροστά οι λεγόμενες πράσινες βιομηχανίες σε βάρος άλλων βιομηχανιών? Πολλοί λένε δηλαδή ότι δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες, ούτε ότι θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας, ούτε ότι θα λιώσουν οι πάγοι ή εν πάση περιπτώσει με το ρυθμό που περιγράφεται, ότι η φέρουσα ικανότητα της γης και της ατμόσφαιράς της είναι να μπορεί να ανασυνθέτει και να αποβάλει τα αρνητικά. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε, και φαντάζομαι ότι είστε σε αυτή την κατηγορία, ότι οι εξελίξεις είναι δραματικές. Γρήγορες, πολύ γρήγορες. Είναι πολύ γρήγορες. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, το ότι οι πάγοι δεν θα λιώνουν ή μπορεί να με λιώνουν, οι πάγοι ήδη λιώνουν. Αυτό που λέγαμε ότι είναι το μέλλον, πολλές φορές λέω ότι το μέλλον είναι το παρόν. Αυτό που λέγαμε ότι το μέλλον έχει γίνει τώρα. Οι πάγοι ήδη λιώνουν. Ξέρετε, έχουμε φτιάξει ένα διάγραμμα εδώ, δικό μας. Βλέπουμε πώς αλλάζει με χρονιά σε χρονιά, ξεκινώντας το 1850, η επιβάρυνση στο περιβάλλον ουσιαστικά, φτάνοντας μέχρι και τις μέρες μας, με την ταχύτητα και τους ρυθμούς. Λέτε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή και ιδίως με την επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, να, η άνοδος θερμοκρασίας για παράδειγμα, αυτό που λέμε, πάει με απίστευτη ταχύτητα. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα και το μεγάλο ερωτηματικό. Δυστυχώς τα μοντέλα μας δεν μπορεί να μας δώσουν την όλη εικόνα. Δυστυχώς. Άρα, υπάρχει κάποιο σημείο που λένε ότι οι επιστήμονες διαφωνούν μεταξύ τους. Ναι, διαφωνούν οι επιστήμονες. Καλά, οι επιστήμονες πάντοτε διαφωνούν, έτσι προχωράει η επιστήμη. Υπάρχει διαφωνία. Αλλά το ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη επιρροή στο περιβάλλον, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό, ας πούμε. Τώρα, οι πάγοι λιώνουν. Έχουν ήδη λιώνουν στο βόρειο ημισφαίριο. Δεν λιώνουν αναγκαστικά στο νότιο, στην Ανταρκτική, έτσι, με τον ίδιο ρυθμό. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Μπορεί να μην ανέβει στο 1 μέτρο ή στο 1,5 μέτρο μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, έτσι. Αλλά ανεβαίνει. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα ανέβει. Αλλά οπωσδήποτε τα νησιά τα οποία είναι κοντά στα 0 μέτρα
θα έχουν πρόβλημα, διότι ήδη αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Βανουάτου, ας πούμε, για Βανουάτου, παράδειγμα. Οι χώρες, ας πούμε, που είναι στο κόλπο του Ινδικού κόλπου, ας πούμε. Έτσι. Μπαγκλαντές. Το οποίο είναι μια χώρα που είναι πολύ κοντά στο μηδέν επίπεδο της θάλασσας. Είναι το 1 τρίτο με το 40% κάθε χρόνο. Της Μπαγκλαντές είναι κάτω από το νερό. Κάθε χρόνο. Μου θυμίζει λίγο τις κάτω χώρες, Ολλανδία για παράδειγμα, ναι, η κατάσταση. Ναι, αλλά βέβαια στην Ολλανδία είναι αυτό διαφορετικό. Ήταν διαφορετικά. Σωστά. Μπορούσαν και σιγά σιγά με τα φράγματα κλπ. Εδώ τώρα γίνονται οι αλλαγές πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, πιστεύετε ότι έχουμε μια αντίληψη οι κοινωνίες των ανθρώπων ότι δεν έχουμε καμία επίδραση στη γη? Πώς το φαντάζεστε? Οπωσδήποτε έχουμε επίδραση στη γη. Ναι, έχουμε, αλλά εμείς πώς λειτουργούμε ως κοινωνίες? Ή δεν μας ενδιαφέρει το κυνήγι του κέρδους, ναι, και είμαστε το ίδιο συνυπεύθυνοι για αυτές τις αλλαγές? Ή οι λεγόμενες μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε που πάει η συζήτηση. Ναι, καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, γι' αυτό... Θα ψέξετε έναν Αφρικανό, για παράδειγμα, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα το ίδιο με έναν ιδιοκτήτη μιας βαριάς βιομηχανίας που ενώ θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα φίλτρα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα καθαρισμού, ναι. Ποτέ δεν το κάνει? Κοιτάξτε, γι' αυτό πρέπει να αφαιρέσουμε λίγο το ψέξιμο. Θα μου πείτε βέβαια ότι αν υπάρξει το ψέξιμο, τότε θα κάνουμε ό,τι θέλαμε. Ναι, αλλά είμαστε όλοι σε αυτή τη γη αδελφοί και αδελφές. Έτσι, είμαστε όλοι μαζί. Έτσι. Η γη είναι ένα πεπερασμένος πλανήτης. Δεν είναι άπειρος πλανήτης, άρα θα πρέπει να γίνει, νομίζω, η συζήτηση και να κάνουμε το ερώτημα, πραγματικά, τι χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι? Αυτός που λέει ότι εγώ, ξέρω, αυτό το διάγραμμα μας δείχνει τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και φύσης, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ κοινωνίας και φύσης. Το ερώτημα που θέτεται, πόση πραγματικά ενέργεια χρειαζόμαστε, έτσι, γιατί να χρειαζόμαστε να καίμε τόσα και λοιπά και λοιπά, και τους υδρογονάνθρακες και λοιπά και λοιπά. Το ερώτημα πάλι το στρέφω στον άνθρωπο, το άτομο. Πόσα αυτοκίνητα χρειάζεσαι να έχεις, έτσι. Πόσα κυβικά εκατοστά, έτσι, πρέπει να είναι η μηχανή σου. Κάνε το ερώτημα. Όταν εσύ απαντήσεις αυτό το ερώτημα, τότε ναι, πεις εγώ έχω πάρει αυτό το βήμα και λέω ότι με αυτά τα όρια, σε αυτά τα όρια μέσα μένω. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι, είναι μειωτικό όν. Και να σου πούμε και η όλη οικονομική κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα ο κόσμος είναι διότι θέλουμε όλοι να έχουμε όλο και περισσότερα. Πείτε μου κάτι. Χιλιάδες νομίσματα, τίποτα, δολάρια, ξέρω εγώ. Πείτε μου, είναι ευρώ. Μόνο αυτό ότι είμαστε μιμητικά όντα, ή είναι, να το φέρω τώρα με τους όρους που συζητάγαμε πιο πριν, ότι ουσιαστικά ζούμε ένα κοινωνικό μάτριξ όπου τις ανάγκες τις γεννά η κατανάλωση, δηλαδή τις γεννά αυτός που βγάζει και λανσάρει στην αγορά ένα προϊόν? Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε. Πόσα αυτοκίνητα χρειάζεσαι? Αλλά αν δείτε πώς αποδομείται η ίδια η κοινωνία, ναι, για να μπορεί να πατάει, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα τώρα και να δω πώς θα το προσεγγίσετε. Στην Ελλάδα, ξέρετε καλύτερα εμού, προέρχεστε από μια τέτοια παραδοσιακή, κλασική, ναι, οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένας πυρήνας. Ναι. Αν σπάσεις αυτόν τον πυρήνα όμως, μεγάλο πρόβλημα, τότε αυτομάτως χρειάζεσαι όσα είναι τα μέλη της οικογένειας εξατομικευμένα από ένα αυτοκίνητο. Βεβαίως στην Ελλάδα πέσαμε στην άλλη παγίδα. Η ίδια η οικογένεια να έχει 4 αυτοκίνητα. Ναι. Στην Αμερική όμως αυτό είναι, δεν είναι το πρότυπο. Διαλύω την οικογένεια και σε βλέπω σαν καταναλωτή. Ναι. Είσαι ο Α, Β, Γ, Δ. Ναι, ναι, ναι. Είστε 5 διαφορετικοί, 5 διαφορετικοί αγοραστές. Ναι. Σπάζοντας την, ναι, οικογένεια. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κοινωνικό μάτριξ. Υπάρχει κοινωνικό μάτριξ, αλλά υπάρχει το δομικό μάτριξ. Εσείς και εγώ, ας πούμε, δεν είμαστε μέρος αυτού του μάτριξ. Βεβαίως. Και εμείς δρούμε. Άρα λέω, σταμάτα και κάνε το ερώτημα. Ρώτησε, τι πραγματικά χρειάζομαι? Δεν λέω ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά χωρίς αυτό πιστεύω ότι οι λύσεις που δίνουμε δεν είναι λύσεις που βγαίνουν από μέσα μας. Δεν είναι λύσεις πραγματικά που βγαίνουν από μια φυσική διαδικασία. Οπωσδήποτε, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία της γης σε όλα τα πλάτη, έτσι, στους ωκεανούς κλπ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Θα έλεγα για το μέλλον, ναι, αντί να μιλάμε για το μέλλον, να μιλάμε για το παρελθόν.
Όλοι λέμε τι γίνεται μετά το θάνατο. Εγώ το ερώτημα που θέτω συνήθως στους φοιτητές μου είναι τι γινόταν πριν από τη γέννηση. Πού ήσουν πριν από τη γέννηση? Λέει, α, μετά το θάνατο θα ξέρω εγώ. Πριν από τη γέννηση πού ήσουν? Είναι το ίδιο ερώτημα, δεν είναι? Πάμε για τις κλιματικές αλλαγές. Να κοιτάξουμε τις κλιματικές αλλαγές στο παρελθόν. Όταν κοιτάξουμε το παρελθόν και όχι από εδώ και πέρα, βλέπουμε ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι μεγάλος παράγοντας για τις κλιματικές αλλαγές στη Γη στα τελευταία 150 χρόνια. Σαφέστατα. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις τις ανθρωπογενείς εκπομπές των υδραγανοθράγων, των αερίων αυτών, ας πούμε, ειδικά του ιδιοξείδιου άνθρακος, τότε τα μοντέλα που έχουμε δεν μας δίνουν τα σωστά αποτελέσματα για το παρελθόν, όχι για το μέλλον, για το παρελθόν. Άρα ήδη ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη επίδραση στο περιβάλλον. Να μιλήσουμε για το παρελθόν πριν μιλήσουμε για το μέλλον. Από εκεί αρχίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που βλέπουμε, η πλημμύρες κλπ. Κλπ. Δεν έχουν ήδη γίνει. Το ερώτημα είναι πόσο περισσότερο θα γίνονται. Εκεί είναι το ερώτημα. Και εκεί φοβάμαι ότι αν δεν σταματήσουμε και δεν κάνουμε το ερώτημα ποιοι είμαστε και πού πάμε και πραγματικά χρειαζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Σαν άτομα πρώτα απ' όλα, μετά σαν χωριό, μετά σαν πόλη, μετά σαν κοινωνία. Δεν λέω να σταματήσει το άτομο. Αλλά πάμε να λύσουμε τα προβλήματα αρχίζοντας από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα λυθεί το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών με τα Ηνωμένα Έθνη? Κάνουν όμως μεγάλες συμφωνίες. Κάνουν συμφωνίες. Του Παρισιού, του Κιώτου. Ναι, και πού έχουν πάει αυτές τις συμφωνίες? Για να το πούμε τις χοντρά χοντρά. Πού έχουν πάει αυτές? Πουθενά. Με ραγδαίους ρυθμούς καταστρέφεται Αμαζόνιος, δάση. Το ένα από εδώ ναι, ναι, ναι μεν, από εκεί ναι, αλλά. Έτσι. Κάνουμε, υπογράφουμε συμφωνίες και εμείς ήδη πρώτοι της οποιαδήποτε χώρα λέει, α, δεν φταίμε εμείς, η Αφρική λέει, δεν φταίμε εμείς, φταίτε εσείς. Οι ευρωπαϊκές χώρες και προχωρημένες. Η Κίνα λέει φταίει η Αμερική. Η Αμερική λέει φταίει η Κίνα και η Ινδία. Στην ουσία είναι ένας πλανήτης, είναι ένα σπίτι. Δηλαδή, μαλώνουμε μεταξύ μας και έχουμε πάρει φωτιά στο σπίτι. Πείτε μου όμως, πιστεύετε ότι η Γη δεν μπορεί να αυτοκαθαρθεί από αυτό που συμβαίνει? Δεν ξέρω με αυτό. Είναι ένα πείραμα το οποίο εγώ δεν θα ήθελα να το βάλω. Δεν θα θέλατε να το δείτε? Ναι, θα ήθελα γιατί το... δεν ξέρετε το αποτέλεσμα. Όχι, δεν θα ήθελα αυτό το πείραμα. Πριν την ανθρωπογενή παρέμβαση στο περιβάλλον, ίσχυε πάντως ότι η Γη μπορούσε να πυλώνει τις πληγές? Είμαστε σωστά πολύ λιγότεροι άνθρωποι. Ναι. Δεν ήταν τόσο προχωρημένα. Δεν βλέπαμε αυτά που βλέπουμε στην Ινδία αυτή τη στιγμή να είναι μια πεδιάδα εκεί που είναι 600 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι. Να είναι όλο το χρόνο να έχουν μόλις ατμόσφαιρες. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Αυτό δεν υπήρχε πια. Τα δάση που καίγονται. Έτσι. Τα δάση που καίγονται. Τα καίγουμε όλο και περισσότερο. Για ποιο λόγο? Έχουμε σταματήσει να πούμε γιατί καίμε τον Αμαζόνιο, γιατί καίμε τα δάση της Ινδονησίας. Για ποιο λόγο? Ένα μεγάλο μέρος είναι αυτό, έτσι. Τα συμφέροντα. Αλλά εμείς, σαν άτομα, θέλουμε το αυτοκίνητό μας. Θέλουμε το κρέας μας. Δεν τρώμε όλοι κρέας? Έχουμε κάνει το ερώτημα τι στοιχίζει για αυτό το κρέας οικολογικά? Δεν χρειάζεται να τρώμε κάθε μέρα κρέας. Τώρα εδώ δεν κάνω κήρυγμα. Μπαίνετε σε άλλα χωράφια εξάλλου. Δεν κάνω κήρυγμα το άμμονα, ξέρω εγώ. Δεν κάνω τέτοιο κήρυγμα. Δεν λέω να μην τρώμε κρέας, έτσι. Αλλά έχω κάνει το ερώτημα. Χρειαζόμαστε πραγματικά κρέας να τρώμε τρεις φορές την ημέρα? Ή ξέρω εγώ κάθε μέρα? Όχι, αναγκαστικά. Να το φέρω λίγο στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια είναι πιο έντονα τα ξηρικά φαινόμενα. Ναι. Ποια είναι η σκέψη που κάνει ο επιστήμονας για τον τόπο του? Ο επιστήμονας καφάτος για τον τόπο του. Θα πρέπει να βρούμε... Και έχοντας την εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας δει τον Κατρίνα, έχοντας δει πολλά γύρω από το θέμα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος κατά τη γνώμη σας στον Ισραήλ? Το νερό. Το νερό. Πρώτο το νερό. Δεν το μιλάμε για τα καύσιμα κλπ. Το νερό. Το πρώτο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε το νερό. Γιατί το περισσότερο νερό στη Γη είναι το αλμυρό νερό. Το νερό που πίνουμε είναι 0,1 του όλου του ύδατος στην εμφάνιση της Γης. Το νερό.
Η μεγάλη πόλεμη θα γίνει με τα νερά. Βέβαια υπάρχει θάλασσα, οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε σκεφτόμαστε να βγάλουμε το αλάτι από το αμφιλάτιστη από τη θάλασσα για να έχουμε το νερό. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η άνοδος στάθμης θάλασσας στην Κρήτη και δεν εννοώ με την έννοια των πλημμυρικών φαινομένων αλλά Βανουάτου, βεβαίως ενδεχομένως και κάποια σημεία της ακτογραμμής να χαθούν. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, η άνοδος στη στάθμη της θάλασσας μπορεί να αλλάξει αυτό που λέμε πρωτογενή τομέα στην Κρήτη? Ξέρετε ότι έχουμε πολύ καλό λάδι. Ναι. Έτσι. Χρυσάφι. Μπορεί να αλλάξει αυτό κάποια στιγμή με την κλιματική αλλαγή? Δεν νομίζω. Τώρα δεν είμαι και, ξέρετε, 100% βέβαιος αυτό. Δεν νομίζω, διότι τα πολλά ελαιόδεντρα δεν είναι κοντά στη θάλασσα, επομένως δεν πρέπει να υπάρχει θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρξει μεγάλο θέμα. Αλλά βέβαια είναι πάλι το θέμα του νερού. Αλλά ξαναρχόμαστε στο νερό. Ναι. Που λέτε ότι είναι βασικό. Ναι. Φτάνοντας στο τέλος, το δικό σας μήνυμα λοιπόν είναι να αλλάξει και ο καθένας να θέσει το ερώτημά του στον εαυτό του πρωτίστως. Να. Και βεβαίως μετά να γίνει και υπόθεση της κοινωνίας, δεν είναι να το περνάμε έτσι. Βέβαια. Mm-hmm. Αντιστρέφω λίγο, διότι πάμε πάντοτε από την κοινωνία να αλλάξει για να αλλάξει ο άνθρωπος. Και λέω ότι για να κοιτάξουμε να αλλάξει ο άνθρωπος. Και να δούμε πόσο γρήγορα θα αλλάξει η κοινωνία τότε. Πείτε μου κάτι. Την Ελλάδα της κρίσης αυτή την εξαετία, πώς τη βλέπετε με την οπτική απ' έξω? Κατά τη γνώμη σας, τι φταίει? Πολλά πράγματα φταίνε. Και ίσως είναι και ο τρόπος ζωής που είχαμε μάθει να ζούμε ορισμένο αυτό, να παίρνουμε εύκολα... Άλλο μάτριξ αυτό, ευδαιμονίας, ναι, ε! Ναι, να παίρνουμε εύκολα τα πράγματα, εύκολα τα αυτοκίνητα. Έχει φτάσει σε ένα στάδιο, ας πούμε, να ξέρω εγώ Έλληνας, είναι Ελληνία, γελάμε. Επειδή βγήκε ο κανονισμός ότι τα μονά ζυγά, ας πούμε, να κυκλοφορούν, έτσι, για το νέφος της Αθήνας, ο Έλληνας να αγοράζει να έχει δύο αυτοκίνητα, το ένα με ζυγό και το άλλο με μόνο άριθμο. Αυτό τώρα είναι λύση, ας πούμε, είναι λύση αυτό. Και όμως εκεί κατέληξε ο πόλης. Να έχουμε διπλά αυτοκίνητα, διπλή μόλυνση, στην ουσία. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας λίγο στον καθρέφτη. Κάθε πρωί να ρωτάμε, κάνεις πραγματικά μηνά? Τώρα εγώ το λέω, κάνω πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνω. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος, για μένα και για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον, όχι μόνο για μένα. Πείτε μου, για τη χώρα τι πιστεύετε ότι φταίει η χώρα? Τι δεν κάνουμε καλά? Ή είναι μόνο το τι δεν κάνουμε καλά εμείς? Ή... Ίσως κάναμε ορισμένα πράγματα πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πειραματόζω? Μπορεί, ναι. Μπορεί, να μπορεί, δεν το, δεν το... Όχι, δεν το αμφισβητώ. Μπορεί να είμαστε πειραματόζω. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τότε θα πούμε ότι ποιου τίνος πειραματόζω είμαστε, ποιοι είναι αυτοί. Και αν είμαστε πράγματι πειραματόζω, να θέσουμε το ερώτημα. Θέλαμε να είμαστε πειραματόζω ή δεν θέλαμε? Κύριε Καφάτο, να σας ρωτήσω, με τις εμπειρίες που έχετε διεθνώς, ναι, αισθάνεστε ότι γενικώς ο πλανήτης, και ενώ τώρα σαν κοινωνίες ανθρώπων, έχει πάρει μια φορά αλλά Orwell? Δηλαδή θέλω να πω, θέλετε να το πω 1984, θέλετε να το πω φάρμα των ζώων? Ναι. Αισθάνεστε κάτι τέτοιο, ότι κοιτάξτε, συμβαίνει? Το διαδίκτυο το περίφημο και τα, ναι, τα smartphones, όλα αυτά, είναι όλα καλά αυτά, έτσι, η πληροφορία, το matrix, τέλος πάντων, της πληροφόρησης που υπάρχει, είναι πολύ καλό κλπ. Κλπ. Την άλλη πέρα όμως, μας κάνει να αποχωριζόμαστε ένας από τον άλλον. Γινόμαστε ξένοι ένας από τον άλλον και επίσης να μας παρακολουθούν, έτσι. Παρακολουθόμαστε. Και όχι μόνο από τις μυστικές υπηρεσίες, από το Google, από το Facebook. Όλοι τρέχουν, και εγώ έχω Facebook. Όλοι τρέχουμε στο Facebook, έτσι, στο Google. Αλλά αυτά τα δεδομένα που βάζουμε, τα παίρνουν ορισμένοι και κάνουν προϊόντα. Μας λένε λίγο πολύ πώς θα προχωρήσει μια κοινωνία και τι θα κάνει, βλέποντας τον τρόπο που δρούμε στο Facebook, παραδείγματος χάρη. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς γίνανε αυτά τα πράγματα. Και γιατί γίνονται. Μπορεί να φτάσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε κοινωνίες ομογενοποιημένες, απόλυτα ελεγχόμενες? Ίσως έχουμε ήδη φτάσει σε αυτό. Και εκεί ορισμένα έργα, ξέρω εγώ, science fiction, ξέρω εγώ, μας λένε ορισμένα μαθήματα. Ίσως έχουμε ήδη φτάσει εκεί. Οπότε, και βλέπετε στα έργα αυτά, κάποιος σηκώνει και λέει, σταματάμε, εδώ κάνουμε το ερώτημα.
ο ήρωας. Ο ήρωας δεν είναι, ξέρω, κάποιος που σκοτώνει κλπ. Είναι αυτός που κάνει ορισμένα ερωτήματα και λέει, θέλω πράγματι να προχωράει εκεί που πάει η υπόθεση. Αυτό τελικά είναι το μήνυμα. Δεν σας δίνω απάντηση σε αυτό. Είναι το ερώτημα που κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει τον εαυτό του. Γνώθησε αυτόν. Γνώθησε αυτόν. Να ρωτήσω τον Μινά Καφάτο, ποιο είναι το δικό του καθημερινό μότο? Είναι περισσότερο ένα global μότο ή είναι ένα κριτικό μότο? Αισθάνεται περισσότερο πιο κοντά στον Καζαντζάκη ή πιο κοντά στα ιερά τέρατα της κβαντομηχανικής? Ή είναι και τα δύο? Και τα δύο. Ο Καζαντζάκης ήταν παγκόσμια μορφή. Δεν ήταν κριτικός μόνο. Ήταν παγκόσμια μορφή. Και νομίζω το χαρακτηριστικό των πολλών κριτικών, Ελ Γκρέκο παραδείγματος χάρη, έτσι, Καζαντζάκη όπως είπατε, ακόμα και ο Βενιζέλος, σε μεγάλο βαθμό, ο Βενιζέλος έφερε την Ελλάδα μαζί, δεν έφερε μαζί. Είναι αυτή η παγκοσμιότητα. Παγκοσμιότητα. Ναι. Όχι παγκοσμιοποίηση, λέτε παγκοσμιότητα. Όχι, παγκοσμιότητα, όχι παγκοσμιοποίηση. Και ο Σοκράτης έλεγε, εγώ λέει, δεν είμαι Αθηναίος, δεν είμαι Έλληνας. Είμαι ένα παγκόσμιο όν. Τέλος πάντων, ο τρόπος που το έλεγε. Το δικό σας μότο, η δική σας ρίση, όταν ξυπνάτε κάθε πρωί ή όταν πέφτετε? Ο άνθρωπος είναι παγκόσμιο όν. Ο αδελφός μου, ο άνθρωπος, είναι ο αδελφός μου. Δεν είναι μόνο ο Έλληνας, είναι όλοι. Αλλά ξεκίνησε αυτό από την Κρήτη. Γι' αυτό την Κρήτη δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όταν λέτε ο άνθρωπος εννοείται και το σύμπαν. Και όταν λέτε σύμπαν, εννοείται και τον άνθρωπο. Τη γη. Όπως είπαμε, για να προχωρήσει πραγματικά να ξέρουμε το μέλλον της γης, θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο σαν μέρος της γης. Και του σύμπαντος. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Επίσης. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.